Τώρα θα σε φτιάξω να μου. Άκου. Άκου, πλαχάκου. Άκου να μαθαίνει. Δεν με πείζε. Για μουσική θα με πείζε. Άκου, βρέτσο πάνω τραβόλτα τώρα τον δάσκαλο. Παιδιά. Άκου λίγο τον teacher. Το Σάζαμ τι μα έχει κάνει. Ουίσκι, δεν είναι ουίσκι, βλάχο. Άκου. Το Σάζαμ τι μα έχει κάνει. Άκου, δεν υπάρχει περίπτωση να το έχει στο αμάξι ο άλλο το κομμάτι, την κομματάρα την καλοκαιρινή. Που θυμίζει Μπιτσόμπαρο να πούμε και το μύδι επάνω να χορεύει με Μπραζίλ και horse. Να αλλάξει. Άκου τώρα. White horse λέγεται. Τι να πω. Να ακούσει ο κόσμο. White horse. Πλάνταξε επιτέλου. Θα τα παίζαμε. Ρε. Γιατί το παίζατε, τα παίζατε. Δεν ξέρω. Τα σκίζαμε αυτά. Ήσουν και άλλη ηλικία το τα παίζατε. Τε τι βιζό με ρούχα είναι αυτό το παιδί. Το άκουσε τώρα. Χθε λεκριζόσουνε. Με το May Day είναι. Μα σώπα, ρε, μα θυμήθηκε. Έλατε. Ρε το Μάρτι. Ένα δίκιο το έχεις αυτό. Το like της νεαράς. Ξέχασε τους μουσάτους και μας θυμήθηκε, μας πάτησε like. Αυτό ένα δίκιο το έχεις εδώ, για τη νεαρά εδώ. Έπρεπε να κληρώναμε καμιά μερίδα γύρω από το πορκίτο. Άκου το. Ανεβαίνει λίγο η ένταση, κύριε Πύλο. Εκεί καλά είσαι. 4,5-5,5 από γεματάκι. Σε μπιτσόμπαρο. Ε? Ναι. Αραχτός. Στην ξαπλώστρα επάνω. Έχεις πιει 4-5 αβάνες μαύρες. Μυστημένο λιμόνι κουαγόλιτσα. Ε? Είσαι σε νησί. Σε νησί απαραίτητη προϋπόθεση. Σε νησί δεν πάω, γύρω-γύρω θάλασσα. Καλά, εσύ μη πας, άσε να πάμε εμείς. Γύρω-γύρω φαντασιώσου, βρε, λίγο. Δεν χρειάζεται. Άστον εαυτό σου. Έχω άλλες φαντασιώσεις, ρε φίλε. Ωραία. Δεν έχω τέτοιες. Ωραία. Νιώσε ελεύθερος όπως κατουράς και άκου λίγο την περιγραφή. Ρε φίλε. Αλάρωση. Κοιτάς απέναντι είναι το μπαράκι. Ο μπάρμαν μέσα κάνει τα κόλπα, ξέρω εγώ, με τα σέικερ και τα λοιπά, βάζει τα σφινάκια και πάνω στο μπαρ είναι δύο υπέροχες, πώς το κατάλαβα, μαυρισμένες, ναι. Άμα είναι άσπρες σε πειράζουν, μαυρισμένες, ναι. Με βραζιλιάνικο χρώμα παρουσίες, αργεντίνικο, και λυκνίζονται ερεθιστικά και επιδεικτικά και προκλητικά. Σωστά, και σηκώνεις το βλέμμα σου προς το πρόσωπο και είναι η Βασιλιάδου. Τελείωσε, δεν τον έριξα, πάει, τελείωσε. Εντάξει. Παρακαλάει ο κόσμος να μην μιλάς. Τι ρε φίλε, έχει ωραίο σώμα μας, είπες ωραίο, πρόσωπο έχει. Είναι σαν τη Βασιλιάδου, άμα σαν τη Βασιλιάδου δεν την κάνουμε. Δεν είναι σαν το πρόσωπο. Πάνε και στο πρόσωπο. Ξεκίνησα να περιγράφω αυτό που ενδιαφέρει το 99,9% των ανδρών. Το πρόσωπο δεν του ενδιαφέρει. Όχι, το πολύ πολύ βάζει για μαξιλαροθήκη στα μούτρα και τις δίνεις. Είδες. Ναι, ρε φίλε. Είδες. Ή τέλος πάντων σβήνεις το φως, πίνεις και 2-3 ξύδια παραπάνω. Και όλες βλέπεις ίδιες. Όλες είναι ίδιες. Να σου πω τώρα κάτι. Για πες. Άμα θα βλέπεις την πλάτη της, σου λέω εγώ. Έτσι. Αν θα βλέπεις την πλάτη της. Την πλάτη. Έτσι. Σε ενδιαφέρει. Σε ενδιαφέρει. Το πρόσωπο. Όχι, γιατί μπορεί να γυρίσει και να είναι κανένας Βαγγέλης. Βγάζει το Βαγγέλη. Τώρα εγώ σου λέω ότι είναι καλοφτιαγμένη σαν αχλάδι από πίσω, ξέρω εγώ. Μαυρισμένη, πώς το λένε αυτό το μεταλλιζέ, το χρώμα, το ξέρω εγώ, το βραζιλιάνικο. Το βραζιλιάνικο. Έτσι. Το χάρκινο. Μπράβο, ρε μπιλάρα γίγαντα. Βασίλης Καβαδίας, περπατημένος. Λοιπόν, άκου τώρα, το χάρκινο το χρώμα. Ναι, μ' ακούς. Και βλέπεις το αχλάδι, ρε παιδί μου. Ναι. Σε νοιάζουν τα μούτρα. Σε νοιάζουν τα μούτρα. Άντε ρε χαλιαμπάλια. Σε νοιάζουν και τα μούτρα. Άντε ρε χαλιαμπάλια. Τι λες ρε βλάχο. Δεν σε νοιάζει τα μούτρα. 40-10. Ρε βλάχο. Τι να σε νοιάζουν τα μούτρα ρε. Βγήκες ποτέ με άσχημη. Τι. Εσύ βγήκες ποτέ με ραντεβού με άσχημη. Φυσικά. Βγήκες. Ξέρεις τι σεξ κάνουν οι άσχημες. Εγώ δεν είπα για σεξ. Είπα βγήκες ραντεβού ρε άνθρωπο. Μα εγώ δεν βγαίνω ρε φίλε ραντεβού. Για να παίξω τις πουλιές. Ένα λεπτό ρε. Ο Τρέγιας. Πριν τις γνωρίζει, τις πηδάει κιόλας. Όχι, ρε φίλε, όταν ήμουν ελεύθερος. Δηλαδή τη γνωρίζεις και όταν ήμουν ελεύθερος και δεν είχα οικογενειακές υποχρεώσεις, ναι. Το παρατσούκλι μου ήταν χωσάδας. Δεν διαφωνώ. Χωσάδα. Δεν διαφωνώ. Ίσως σταμάτης Γαρδέλης. Δεν σου λέω ότι ήμουν σταμάτης. Όχι. Την πρώτη μέρα. Δηλαδή την πρώτη ώρα τη γνωρίζεις και σε 10 δευτερόλεπτα τι πας στο κρεβάτι μαζί της. Ποιος είσαι, ρε φίλε. Έχω. Ναι. Τύχει. Άντε πήγε και έτσι. Στα παλαιότερα χρόνια. Ωραία. Έτσι. Στα 20 λεπτά που κάτσαμε στο πρώτο ποτό, να φύγουμε για ξενοδοχείο. Έχει γίνει και αυτό. Εντάξει, εγώ δεν λέω, το σε πιστεύω. Ναι. Σε πιστεύω. Γι' αυτό σου λέω, φίλες δεν θα έχει. Άκου, άλλο σε ρωτάω όμως. Ναι, άλλο σε ρωτάω. Ναι, για πες. Ρε παιδί μου, είναι μία και δεν έκανες. Με όλες έγινε αυτό που είπες, όχι. Και είναι μία. Φάγαμε δεν και, είναι, φάγαμε δεν και, είναι και όμορφη στο πρόσωπο. Ναι. Όχι, δεν μιλάω για πίτες. Α, πίτες, ας μην πείτε. Πίτες που με φάει όλες. Λοιπόν, και είναι άσχημη. Ναι.
και σου ζητάει ραντεβού δεύτερα. Σε γνωρίζει και σου ναι. Της άρεσες. Ναι. Και σου λέει Τάσο να ξαναπρεθούμε ξέρω εγώ αύριο. Και είναι άσχημη. Τι τη λες. Άσχημη που είναι γενικά ή στο πρόσωπο. Στο πρόσωπο. Στο πρόσωπο. Ναι. Και έχει κορμάρα. Ναι. Βγαίνεις. Βγαίνεις. Ου. 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 Βασίλη τι δεν σε ακούω. Βγαίνεις. Τι είστε εσείς, μπράβο, καλοί άνθρωποι είστε. Βγαίνεις, ρε φίλε. Ναι, η Λαέμα η βασιλιά του βγαίνει. Βγαίνεις και τη βάζει να κοιτάει το παράθυρο, κοιτάς και εσύ το παράθυρο. Καλά. Με κατάλαβες. Λες, κοίτα λίγο το παράθυρο, θα κοιτάω και εγώ το παράθυρο. Δεν χρειάζεται τίποτα. Το παράθυρο θα κοιτάτε, ωραία. Δεν χρειάζεται τίποτα. Εντάξει, ωραία. Το μπουγάτσα να πάρουμε να μας πει την άποψή του. Ζάχο, αρπακτικό. Ζάχο. Μην τον πιστεύει, Ζάχο. Εντάξει ρε Νίκο, δεν είναι. Εντάξει, τώρα τρέχει, κάνει το casting. Κάνει casting. Μας χάρεσε την περιγραφή, ρε φίλε. Περίμενε τώρα ο κόσμος, δηλαδή ξεκινήσαμε με πιτσόπαρα. Ο χαλάστρας. Ήμασταν δηλαδή με ταξίδια μας. Ήμασταν στην ξαπλώστρα. Ναι. Βλέπαμε τα. Τι πιτσόπαρα, έξω ρε εσύ, μείον 10 έχει και βρέχει. Μα τι πιτσόπαρα. Ρε φίλε, φαντασίους είχαν. Βάλαμε την κομματάρα και είχαμε φαντασίους. Βλέπαμε τις κορμάρες με το χάλκινο το χρώμα. Που μου είπε ο Μπιλάρας εδώ ο γίγαντας, ο Καβαδίας. Έτσι. Και ήμασταν έτοιμοι, ρε παιδί μου, να πούμε κάτι άλλο. Το ρίμαξε. Το ρίμαξε. Δηλαδή, πόσο Άρης μπορείς να είσαι. Προβλέπω ότι είναι ο Χόλμς τώρα. Ο Χόλμς. Έρχομαι, Βιτάμ. Έρχεται ο. Ποιος είναι. Αυτός με το πέδιλο και την ασπικάλτσα. Ο Μεταδόρας. Ο Θόδωρος. Ο Μεταδόρας. Ο Θόδωρος. Ο Μεταδόρας. Ναι, ο Άπλας. Εγώ μια χαρά το παιδί. Μόνο που σκέφτηκε και μας έφερε έστω και ένα πράγμα. Άσε μας, φίλε. Τι άσε μας. Τι να σου φέρει, καμιά Φεράρι. Όχι. Δώρο. Να έφερε μια Αβάνα μαύρη, τυλιγμένο με κανένα 200 πάνω γιατί τον κάνουμε 20. 200 κίτρινο που έχει δει ποτέ σου. Όχι, ένα πράσινο. Δεν μας το παίζει μόνο μαγαζάτρος με 16 μαγαζιά, για ξέρω εγώ, και στη Γερμανία, εγώ και να κερνάω και τους. Διακοσάρι να το αφήσει και να και τους φρίτζι, δεν ξέρω εγώ που τους έχουμε τα παστέλια. Μπορεί και τα να φέρει, μπορεί να το φέρει. Για να τι να φέρει, μόνο για να ακούσουμε. Θέλω και όλα, ρε. Ακροατή. Έλα, πάμε στο. Ποιο ενοχλεί. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Ναι, ναι, πρόντο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ζάχο, ναι. Όλες οι άσχημες ναι. Έχουν κάτι υπέροχες κολλητές. Αυτό συμφωνώ. Συμφωνώ, συμφωνώ. Δεν νιώθεις, ρε αυτό. Ρε εσύ, τι είδε, επίθεση μου κάνεις κι εσύ. Είσαι και αριανός. Εγώ σε αυτό που λέω συμφωνώ. Παίζει ρόλο. Κοσμάς από Γερμανία. Κοσμάς. Είναι ο Πολ το Χταπόδι. Γεια σου, ρε Κοσμά. Έλα, ρε. Γεια σου, αυτό που λες συμφωνώ. Αλλά εγώ δεν ρώτησα αυτό το πράγμα. Όλοι ξέρεις. Όταν μιλάμε έτσι δημόσια. Καλός ο Μήλος, όλα τα εγώ λέτε, δεν ορμά. Διαφωνώ σε αυτά που λέτε, αλλά όλοι αλτρουιστές μου το παίζετε εδώ πέρα. Και δεν μου αρέσει. Τι είναι, δεν το παίζουμε αλτρουιστές. Απλά ναι. Έτσι είναι η κατάσταση. Μίλη, δεν τα αλλάξω. Άλλοι άνθρωποι βιώνουν κάποιες εμπειρίες ναι. Διαφορετικές και άλλοι απλά μένουν με τις εμπειρίες των άλλων. Κοσμά, ναι. Ερώτηση. Ερώτηση. Ο ασκητής, ο είναι μία ρε παιδί μου που είναι λαμπάδα, ελάφι. Ελάφι ρε παιδί μου, ο γλουτός ναι. Της είναι στα νεφρά σου. Ναι. Έτσι. Ναι. Αυτά είναι καλός. Ναι, άμπραγο. Άκους Βασίλη. Ναι, άμπραγο. Ο Όλυμπος και ο Κίσαβος κοιτάνε το Θεό, κοιτάνε ναι. Πάνω τους γλάρους. Ναι. Έτσι. Ναι. Και, αλλά ρε παιδί μου από μούτρα είναι. Βάλτε μια μαξιλαρωθή και να μην ναι. Τη βλέπεις. Ναι. Βγαίνεις ή δεν βγαίνεις. Κανονικά βγαίνει. Περίμενε. Βγαίνει. Όχι μόνο περίμενε. Και μπαίνεις κιόλας. Και μπαίνεις και βγαίνεις. Ωραία. Ωραία. Και μπαίνεις και βγαίνεις. Ωραία ρε φίλτα. Οι αλτρουιστές, άκου τώρα Βασιλείο μας. Και σου λέει να ξαναβγείς και τι γίνεται. Και ξανά μετά. Τι γίνεται. Ξανά. Και, ωραία. Και ξανά. Περίμενε, stop. Παίρνεις και ένα φίλο μαζί. Λέει Βασίλη. Περίμενε. Παίρνεις και ένα φίλο για αλλαγή. Κόσμα. Σου ναι. Λέει Κοσμάκο μου, πάμε το βράδυ να γνωρίσεις και λίγο και τους φίλους σου έτσι. Τι, για σε ακούσω Κοσμά. Τι έγινε. Ναι βέβαια, γιατί κανονικά. Καλά, εσύ με αυτά τα μούτρα που έχεις, με αυτά τα χάλια μούτρα που έχεις, όχι, δεν θα έλεγες και όχι, εντάξει. Είσαι και χάλια μούτρας, εντάξει, αυτό το ξέχασα. Οπότε, θα τέλειω. Έχεις απλώσει πετσέτες στους καθρέφτες, βρε, για να... Τι λες, βρε, που έχεις πάει σε όλους τους καθρέφτες, σπίτι, μιλάς κιόλας. Ακάθρεφτε, μιλάς κιόλας. Που έβγαινε στη γειτονιά και τρέμαν τα παιδάκια. Εμένα λες ρε. Όχι, δεν ήταν. Είσαι άδικος. Είχα φωτογραφία οι μαμάδες και λέγανε κοίτα, θα σε πάμε στο θείο, μα δεν φας. Οι δύο ωραίοι μίλησαν τώρα. Εμείς δεν είπαμε ότι είμαστε ωραίοι, ρε φίλε. Δεν μπορώ. Εγώ θεαθήνε όταν μιλάμε δημόσια. Ζάχο μου, πρόσεξε. Βγαίνετε. Την παρουσιάζετε και τους φίλους σας στην άσκηση. Ο ηχολήπτης μας, ο Καβαδίας, ο Κοσμάς. Έτσι.
ο Κοσμάς και ο Τάσος, ο Τρέγιας, λέμε. Χαιρετισμούς στον Καβαδία. Λέμε ότι άσχημη στα μούτρα, έτσι και κορμάρα, βγαίνεις και κάνεις το γουστάρι. Κανονικά. Ωραία, και την παρουσιάζεις δηλαδή. Φίλε, ρε Κοσμά, ο άνθρωπος, βγαίνει έξω, ναι, να καταλάβεις. Κάτσε να δω τι θα πει. Με γυναίκα και πίνει σουμάδα κατά κουζινού. Τι να, τι με κατάλαβες. Πώς θα γίνει καλά, ρε. Εγώ μέχρι τρία ποτάκια, παραπάνω δεν μπορώ, το λέω. Ναι, τρία ποτάκια, το λέει. Βάλε μισό δάχτυλο, ρε παιδί μου, από το ποτό και τέσσερα δάχτυλα κοκακόλα. Δεν το παίζω. Μα δεν το παίζω πότης. Μπορούσα να το παίξω. Δεν το παίζω πότης. Τρελιά, την εποχή που τέλος πάντων έπαιζε μουσικές σε μαγαζιά, ερχόταν, του κερνούσαν παγωτό. Παγωτό με κερνούσε. Σιγά μην κερνούσε καμιά μπριζόλα. Του κερνούσαν ποτό και. Έλα, βρε, μιλάς εσύ που έβγαινε. Κοσμά, έκοσμα. Πόσο καιρό το έχει. Κοσμά, το παγωτό μήπως ήταν κυπελό. Γελάς ρε βλάχο, είσαι αριανός και γελάς. Ζω με ρούχα. Εσύ βρήκα τώρα να σε πατήσω ευκαιρία να πούμε γι' αυτό. Αυτός, σε ακούω, έχω δώσει assist. Λοιπόν, σε έχω δώσει assist, κάτσε καλά. Ο άνθρωπος αυτός έβγαινε σε μπαράκι και έπινε, χυμό μπριζόλας. Μιλάει κιόλας. Για να λέμε όμως τα πράγματα με το όνομά τους. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ο Ζάχος μπροστά στο ραγκάτσι είναι θεός. Εμφανισιακά. Σε ποιο ραγκάτσι? Τα πάντα. Καταρχήν ο Ζάχος είναι δύο φορές ο ραγκάτσις. Γιατί ρε φίλε. Για τον Χρήστο λέτε. Ναι. Όχι ρε. Τι όχι ρε. Όχι ρε, το ξέρω το Χρήστο. Λίγο πιο ψηλό στην μπουχάτσα είναι ο ραγκάτσις. Όχι. Τι όχι ρε φίλε, πλάκα κάνεις. Όχι. Τι όχι ρε. Πλάκα κάνεις. Ο Χρήστος. Τι λες τώρα. 1.40 με πάνω σκαμνάκι με ψηλά τα χέρια. Γειτονιά μου, γειτονιά μου. Και επειδή είναι γειτονιά σου, τι είπε, είναι ο Φράγκοβιτς, επειδή είναι γειτονιά σου. Όχι, όχι. Βρε, τους ξέρουμε να παίξει κανένα καρωτά, δεν υπάρχει. Ξέρουμε και τα πάντα. Ο Χρήστος είναι ειδικά και στο στοίχημα είναι. Βρε, τι σχέση έχει το στοίχημα με τον Μπόι. Η ιδιοφυΐα του στοίχηματος μπορώ να τον χαρακτηρίσω. Φυλακή τους έχει στείλει όλους, άστο. Ενά για να καταλάβεις, σε ανεβάζω, δεν νιώθεις και να ανέβεις. Όχι, τι με ανεβάζεις, ρε φίλε, πραγματικότητα να λέμε. Τι θα πει με ανεβάζεις, να λέμε ψέματα δηλαδή. Εντάξει, ωραίοι δεν είμαστε, το ξέρουμε, αλλά δεν είμαστε κι ας μέτροι, είμαστε προς τα κάτω. Αλλά τώρα να μου λέτε και οι δυο σας, καλό αυτό που συμφωνώ. Αν έχει ωραίο σώμα και ναι, θα βγεις, θα κάνεις και αυτό που είναι να κάνεις, δεν μπορούμε να το πούμε, είμαστε ναι. Αλλά θα βγαίνει συνέχεια, θα την παρουσιάσει και στους φίλους και θα είσαι σαν τη Βασιλιάδου. Μην λέτε και ψέματα τώρα. Αφήστε μας τώρα και οι δύο. Κρυφά θα την έχετε, για κάνα ξενοδοχείο θα την έχετε. Άστε μας και οι δύο. Μας το παίξατε τώρα. Εσύ δεν είπαμε ότι θα την παντρευτούμε. Είπαμε ότι θα την βγάλουμε έξω μέχρι να την κολλητή της που θα είναι καλύτερη. Αυτό είναι άλλο. Εγώ δεν σε ρώτησα αυτό. Λέω αν θα την παρουσιάσετε στους φίλους σας τη Βασιλιάδου. Και λέγατε βγαίνω μα. Δεν την παρουσιάσω, ρε φίλε. Πώς θα την παρουσιάσετε, θα παρουσιάσετε τη Βασιλιάδου. Καταρχήν, άμα. Βασίλη, συμφωνείς. Βασίλη, μόνο που δεν καταλαβαίνω. Αν οι φίλοι μας. Αν οι φίλοι μας είναι ενεργοί. Έτσι. Και όχι παθητικοί. Δεν είναι παθητικοί. Και ξέρουν να εκτιμούν, είναι μερακλείδες, ξέρουν να εκτιμούν μια κατάσταση. Ναι. Θα σε πούνε ξαναφέρτηνα και θα σε κερνάνε κιόλα. Είναι, τρέγια μου, είναι σαν εκείνο το ανέκδοτο που πήγε ο ένας μάλλον με τον άλλον να ποιος έχει την πιο άσχημη γυναίκα του, λέει, να σου δείξω τη δικιά μου, και φωνάζει τη δικιά του, λέει, κούλα ακατέβα λίγο, λέει, να βάλω, λέει, και κουκούλα, όχι μωρί, λέει, δεν θα σε από αυτό, λέει, να σε δείξω σε ένα φίλο θέλω. Έξυπνο. Για πες μας τώρα, Γιάρη, θα μας πεις τίποτα ή μόνο για γκόμενες βγαίνω να σας πεις. Άσε τον Άρη τώρα, είχαμε. Πάει καλά, τι θες δηλαδή, άλλο, τι να πούμε δηλαδή. Μια χαρά πάει. 11 γκολ έφαγε, ένα έβαλε. Μια χαρά. Είδε πρόοδο φαίνεται. Περίμενε. Μια χαρά πάει. Τι θέλω. Τώρα αρχίζει η συνέλευση για τον μπάσκετ, το ΑΣ. Εκεί είναι το βάσανο. Αυτό, αυτό σου λέμε. Γι' αυτό σου λέμε. Έχεις τίποτα να πεις. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει εκεί πέρα. Τι να γίνει. Θα δούμε τι θα μαζευτούν. Το θέμα είναι να μην ξεκατηνιαστούμε και γίνει. Τι θα πει, πάχαλο, γίνει αλαλέσχη η κατάσταση. Τι εκεί θα πει να ξεκατρινιάσουμε. Κοσμά, η αλήθεια, Κοσμά, να θα τα πούμε σε λίγο. Πρέπει έγινε να κάνουμε, ναι, να πούμε τους χορηγούς από την ώρα για σχέλ. Έγινε, παιδιά. Και, από την ώρα για μπλε, ναι. Και μετά. Σας χαιρετώ από την Ηλιόλουστη στη Στουτκάρδη. Κοινά, γεια σου, ρε Κοσμά, γίγαντα. Η Στουτκάρδη, η Ηλιόλουστη και εδώ ρίχνει καρέκλες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Νιώθει ο Κοσμάς, να ξέρεις. Πώς δεν νιώθει. Αρσενικός είναι. Βέβαια, βέβαια. Άρα, και οι δύο μαζί. Λοιπόν, είσαι. Άκου λίγο βλάχο από τη Γερμανία, Θόδωρε, που έρχεσαι. Δεν θα έρθεις με αδιαχέρια εδώ πέρα. Και ο Καβαδίας πίνει και εγώ πίνω. Αυτόν φέρτο να. Εγώ φαγητό, αλλά όχι, θα φάω. Φέρτο μια βιταμίνη C να βράζουν. Άκου,
Καμιά προφιτερόλ φέρε, άσον αυτό το βλάχο. Προφιτερόλ μετά το ποτό. Στάσου ρε φίλε, μας έχεις συντροφιά παρέα. Θα φάω μετά. Άκου λίγο ρε, όλο το χειμώνα, έτσι, επειδή δεν είναι ο αυτός, η διασκέδαση του είμαστε εμείς. Ναι. Να ξέρεις, δεν το διασκεδάζουμε. Πρέπει να μας ευχαριστήσει. Τον κάνουμε παρέα, τον κάνουμε συντροφιά. Ξέ, από αυτόν εδώ πέρα παίρνει τηλέφωνα. Μας δείχνει, μας κάνει, μας ειρωνεύεται, μας κάνει, μας δείχνει. Δεν ειρωνεύεται. Τι? Λέει μέχρι για συστήματα. Από το ζευγολατιό σου έλεγε, θα πάρεις μπάγκρε μάγκα χθες. Εντάξει τώρα. Ε, πώς για. Τι, αυτό καλά, από τι βιτάμε σε καλά. Αυτό κάτσε να γίνει το 0-1 στην Τούμπα τέταρτη αγωνιστική και θα το ξηγήσω εγώ το ζευγολάτιο. Άντε, πάλι άρχισε τα όνειρα. Θα το ξηγήσω. Θα φέρω ονειροκρίτη, δεν γίνεται. Έλα, πες στους χορηγούς. Όχι, πες εσύ, δεν λέω. Να πω εγώ. Δέλτα 360. Εκεί που η ποιότητα συναντά την εκπαίδευση. Το ΙΕΚ Δέλτα 360, ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος της χώρας. Πώς? Μη συναντήσει την Βασιλιάδου μόνο. Φανάδε μας. Λοιπόν, ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος της χώρας δέχεται αιτήσεις εγγραφών για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου σε όλες τις ειδικότητες. Με 12 τομείς σπουδών και 85 ειδικότητες, οι σπουδές οδηγούν σε κρατικό δίπλωμα που αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατοχυρώνει επαγγελματικά δικαιώματα. Παρέχεται αναβολή στράτευσης. Με εμπειρία 4 και πλέον δεκαετιών, το ΙΕΚ Δέλτα 360 προσφέρει ουσιαστική γνώση, κατάρτιση αλλά και εξειδίκευση. Επίσης, λειτουργεί οργανωμένο γραφείο σταδιοδρομίας του ΙΕΚ Δέλτα 360 που εξασφαλίζει εγγυημένη πρακτική άσκηση για τους σπουδαστές όλων των ειδικοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι της Δέλτα 360 βρίσκονται στη διάθεση του κοινού καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ και το Σάββατο από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι για να ενημερώσουν αναλυτικά για τις ειδικότητες καθώς και για τα πλεονεκτήματα και τα προνομιακά δίδακτρα που ισχύουν για την εγγραφή στα νέα τμήματα. Πληροφορίες η ΕΚ Δέλτα 360 Ερμού 45. Τώρα θα σκάσει το γέλιο. Τηλέφωνο 2310 2263 18. Δώσε λίγο. Είναι φοβερό πάντως. Γρηγορία, κλαίω με το post που έχει κάνει. Προφανώς είναι ένα application, παιδιά. Γιατί λέει face application. Όχι, κάτω, φίλε, απότομα το. Το οποίο βάζεις φωτογραφία σου και σε δείχνει 90 χρονών, έτσι. Έκλαψα. Εγώ δεν έκλαψα την ώρα που. Δύο δάκρυα κυρίως. Η Γρηγορία, να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές, είναι Αριανάκη. Ναι. Έχει έρθει εδώ, είναι φίλη του Ζάχου. Είναι φίλη του Ζάχου. Εντάξει, έχουν κάνει 30 χρόνια διαφορά βέβαια, αλλά είναι φίλη του Ζάχου. 28 στα 29 νομίζω είναι η Γρηγορία. 29 χρονών. Άρα. Τι 30 ρε βλάχο, στα μαθηματικά πόσο είχε. Εντάξει, ρε φίλε, 23-24 χρόνια και διαφορά. Τι 23. 22. Δεν το βλάχο, ρε. Και δεν τρέπεσαι που το λες. Γιατί να τρέπω. Τέλος πάντων. Εσύ πόσο έχει διαφορά δηλαδή. Με περισσότερο. 20. Με μεγάλη διαφορά. Εγώ φίλοι 20 ετών διαφορά δεν έχω. Με 20 έτη. Ναι. Έχω με 32. Έλα, άσε τώρα. Η Γρηγορία λοιπόν είναι αριανά και έχει έρθει εδώ. Για να καταλάβετε στο προφίλ της, και το είδα απότομα γιατί έχει ανοιχτό το Facebook ο Ζάχος το αυτό. Γράφει. Έχει ένα application. Face application. Face app λέγεται, που σε βγάζει, ρε παιδί μου, πώς θα είσαι γέρος, ηλικιωμένος, γριά. Κανονική φωτογραφία, το πρόσωπο αλλάζει μόνο. Και βάζει. Εντάξει, είναι κουκλάρα. Καταρχήν από εδώ, από το Λίμπερο είναι η φωτογραφία. Έτσι. Η Γρηγορία είναι κουκλάρα. Μάτι, δηλαδή ματάρες, χιλάρες, τα πάντα. Πώς το κάνει αυτό. Είναι υπέροχη. Υπέροχη κοπέλα. Και έχει κάνει αυτό εδώ το application και γράφει από πάνω. Δηλαδή τη βγάζει ηλικιωμένη και γράφει Γρηγορία Πάλα, ετών 90. Ακόμη περιμένει τίτλο στον Άρη. Για να δεις κύριε Τρέγια. Φίλε, απίστευτο. Ότι αυτάς, απίστευτο. Αυτός ο σαρκασμός. Εντάξει, είναι καλαμπούρι κάνουμε. Ράδιο Μαρμίτα είμαστε. Όχι, καλά κάνει. Μα στο προφίλ του το βάλε. Από κάτω θα γίνεται ήδη γίνεται χαμός. Λοιπόν. Τι κάνει ο άλλος. Το άλλο έβαλε. Θα το βρούμε αυτό τώρα στο διάλειμμα. Face up, να το βρούμε. Εντάξει. Θα αναποστάτης και εσύ και εγώ. Λοιπόν, πάμε και στους δύο. Εγώ ξέρω τι θα αποστάρω, τι θα πω. Τι θα γράψω. Περιμένοντας το εξάρι στον ΠΑΟΚ. Καλό. Λοιπόν, σταμάτω να διαβάζω. Τι έβαλα εγώ. Άσε, κάτσε να διαβάσω και πάμε στο διάλειμμα. Κλαίω, σταμάτα λίγο. Λοιπόν, βασικοί υποστηρικτές εκπομπής Ώρα για Μπλε του κυρίου Ματζιούκη, Νότος Καφέ Μπαρ στον Βράχο της Αθήτου. Επαναλαμβάνω, Νότος Καφέ Μπαρ στον Βράχο της Αθήτου. Και Αριστοπλάς. Ενδιαφέρεσαι για το περιβάλλον? Αριστοπλάς. Σακούλες απορριμμάτων που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό. Μην γελάς. Σε όλες τις διαστάσεις και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού
Θεσσαλονίκης θα φύγε ρε. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Φύγε ρε. 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ερών, τηλέφωνο 2394-072-941 και στο www.aristoplas.gr. Πάμε σε διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Θα με αφήνει να συνεχίσει την περιγραφή. Τι, δεν γίνεται ρε φίλε, είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή μας διέκοψε φίλε, πάνω που γούσταρε ο κόσμος, είχαμε πιάσει τα λίγο παραπάνω, λίγο του χαλί από κάτω, λίγο κοιμά στα μακαρόνια. Λίγο χαλί. Λοιπόν, είχαμε, με σταμάτησε Θόδωρε εκεί που είχα κάνει περιγραφή για το χάλκινο, το κορμί, το μαυρισμένο, το βραζιλιάνικο που λυκνιζόταν παιδί μου επιδεικτικά και χόρευε όμορφα και ωραία και ξετρελάνει όλη την παραλία και όλο τον αντρικό πληθυσμό επάνω στις ξαπλώστρες και πετιέται ρε φίλε ο Άτιτλος και τι μου λέει. Αν, ναι ρε φίλε, αυτός που δεν έχει, από αυτός που δεν έχει βάλει γκολ από το 1970 σε τελικό και τι μου λέει. Άμα λέει είναι άσχημη στο πρόσωπο. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Καταρχήν να στείλουμε πολλά χαιρετίσματα σε όλους τους φίλους του Θόδωρου που ακούνε εκεί στη Στουτγκάρδη, στη Γερμανία. Ανόβερο. Ανόβερο. Βέβαια. Στο νεκτάριο. Εντάξει, φίλε. Είναι και ο ξεκόλας του Στουτγκάρδη που δεν μας μπέρδεψε. Λοιπόν, πολλά χαιρετίσματα. Τα φιλιά μας εκεί στα Πάοκια και στο Ανόβερο. Έτσι. Μεγάλο σύνδεσμο. Ήρθαν και τα κύπελα προ δύο εβδομάδες. Λοιπόν, είχαμε... να καλησπερίσουμε το φίλο μας τον Θόδωρο. Έτσι, τον ακούτε. Καταρχήν, καλησπέρα. Τον ακούτε μόνο τηλεφωνικά. Το παλικάρι μας είναι μακριά. Ήρθε εδώ για διακοπές με την οικογένεια. Να στείλουμε πολλά φιλιά και χαιρετίσματα σε όλη την οικογένεια του Θόδωρου. Και προσωπικά σε εσένα. Ευχαριστούμε πολύ για τα δώρα. Για τα δώρα να ευχαριστούμε. Αυτό... τον έκραξε τον άνθρωπο. Αυτό όχι, τώρα ήταν εγώ, περίμενε. Ένα πολύ ωραίο δώρο. Ναι, ναι, τον έκραξε. Τι, τον... τι... τσίπι τον είπε. Τι του φέρε κανένα μαύρο Τζόνι. Αυτές οι μπλούζες είναι από το LA. Ποιο είναι? Από το LA. Ναι. Το λαϊκή αγορά. Λαϊκή αγορά, ναι. Να τα βλέπεις. Ο συνοπαδός σου, ο φίλος σου, εδώ. Εγώ λέω άνθρωπος με γνώσεις, προπονητικής, με λόγο, με άποψη, με σκέψη. Δεν ξέρεις σου είπε. Για αυτό είναι λίγο τραχαμπολιάς. Πολύ ωραίες οι μπλούζες, αλλά το σουρτσάκι λείπει από κάτω. Μισή δουλειά, μισό καφέ, μην το αφήσεις τη μέση. Θες την άλλη φορά. Σουρτσάκι. Και για τους καφέδες ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι. Και σε καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας στη Ράδιο Μαρμίτα. Λοιπόν, να το σοβαρέψουμε λίγο το θέμα. Ναι, λίγο. Εγώ θέλω να αποστάρω τις φωτογραφίες. Το έκανα αυτό εδώ πέρα. Φίλε, είσαι κάτι ανάμεσα στον Ιβάν και μοιάζω στον Ιβάν και στο Νικόλα του ΠΑΟΚ. Μοιάζω στον Ιβάν. Είναι αυτό το application, είπαμε, FaceApp, το οποίο έχει την εφαρμογή και έχεις, από κάτω μπορεί να κάνεις να φαίνεσαι 80-90 χρονών, ρε παιδί μου. Και φαίνομαι. Πραγματικά μοιάζω τον Ιβάν, έτσι. Λοιπόν, θα την τώρα, προσπάρω. Τώρα δεν πειράζει, ρε φίλε, που ίσως ακούει και η σύζυγος. Έτσι. λέμε. Και εγώ, παντρεμένος, τρεις φορές. Λοιπόν, άκουσε τώρα. Λέμε, ρε παιδί μου, έχει μία γυναίκα όταν ήσουν ελεύθερος. Κορμάρα. Τα λέμε κορμάρα, άρα κάτσε πάλι. Καλά, κορμάρα. Έτσι. Αλλά, ρε παιδί μου, δεν είναι τόσο όμορφη στο πρόσωπο. Βγαίνεις. Βγαίνεις. Ρε, αυτό είπα εγώ. Και μπαίνεις. Ρε, εγώ αυτό είπα. Τι προπαγάνδιστες είναι αυτό. Εγώ αυτό είπα, ρε. Είπες εσύ, αν θα την κυκλοφορήσουμε. Βασίλη, σε παρακαλώ, βοήθησε εμείς ο μόνος που με κατάλαβες, δηλαδή. Ο Βασίλης συμφώνησε με εμάς, τι σε κατάλαβε. Με μάνα, με μένα. Όχι, γελούσε. Γελούσε με αυτά που έλεγες. Γελούσε με αυτά που έλεγες. Τι να πει, έκανα. Αυτό λέω. Μπράβο, ρε Βασίλη. Μπράβο. Ναι, ορίστε. Εδώ πέρα οι άπλες είναι. Ναι. Ναι. Και λέω, εντάξει. Πες να ακούει ο κόσμος, εσύ τα ακούς. Τι είπε ο Βασίλης. Ο Βασίλης τι, ναι, είπε. Τι είπε. Ότι θα ντραπείτε να την παρουσιάσετε. Εσύ θα ντραπείς, γιατί εσύ. Εσύ θα ντραπείς. Εγώ είπα δεν βγαίνω. Εμείς με μεγάλη μας χαρά θα την παρουσιάσουμε και θα πούμε με αυτή γουστάραμε, ναι, με τα ταξίδια. Ναι. Παξιμάδι. Έτσι λες. Ναι, έτσι λέω. Ναι, δεν νομίζω να γίνει ποτέ αυτό όμως στην πραγματικότητα. Άντε βρε κατεψυγμένη τη ρόπιτα. Άντε ρε. Παντός η γυναίκα μου θέλει μια φωτογραφία το δυο σας λέει. Ναι. Γιατί μόνο για γυναίκες. Ένας βγάλες τι είναι αυτή που έβγαλε τώρα εδώ πέρα που είναι σαν 68 χρονό μπάρμπας. Γιατί τώρα... δεν φεύγετε εδώ, ρε, ρε Γρηγορία. Βγάλε μια φωτογραφία, ρε, και στείλτε στη σύζυγο. Σε είδα, σε είδα στο γάμο σου που είσαι εκεί. Μπήκα, είδα το προφίλ σου και στο γάμο. Ναι, ναι, ναι. Πώς σε πήρε αυτή η κούκλα σένα, ρε φίλε. Σουρωμένη ήταν. Λίγο, εντάξει. Τι την έδωσες και ήδη. Έχω κρυφά χαρίσματα. Τι έχεις? Κρυφά χαρίσματα. Τι, το χαμόγελό σου.
Άκουτα. Ακούω. Μαζεύω εγώ τώρα, μαζεύω. Άκουτα. Να βλέπει. Έτσι, να τα βλέπει. Εγώ πια να αγαπάω τον Γκράζο. Έτσι. Ναι, ωραία. Λοιπόν, να διαβάσουμε λίγο και να μπούμε και στα. Πώ την έδει η κούκλα σου, Μυρσίνη, Μυρσίνη. Και πολλά χαιρετίσματα, Μυρσίνη, και περαστικά σου, κορίτσι μου. Ήρωα εσύ που τον αντέχει. Μύρισε αυτό που έχει 17 γάμου να μου. Καλό να κάνω. Ναι, φίλε, κάπου για στιγμή κατασταλάζει και αράζει και λε: εδώ είμαι. Κυριακή παντρεύεται, Δευτέρα πρωί χωρί να μην. Ο άλλο. Ο ρό από τα φιλαράκια είναι. Αυτό εδώ στην Εγκρατεία με τα κουστόνια με έδιωξε. Με φύγει από εδώ. Με κοροϊδεύει, με λέει. Ο πελάτη του μήνα είναι. Με λέει κουμπάρο γιατί λέω: παντρεύομαι. Όχι, είμαι κουμπάρο, αποκλείεται. Δεν ξέρω αν παντρεύεσαι. Πέρσι δεν παντρεύτηκε. Σε ένα φίλο θα σα ζητάνε πίσω τα δώρα όλοι. Θα στα φέρουν Κυριακή Δευτέρα. Την Γρηγορία δε. Φιλέ, μοιάζει την Αναστασία σε 5 χρόνια. Πορε, φίλε. Ευτυχώ δεν σε ακούει. Ευτυχώ δεν κάτσε να τη δει και την Γρηγορία κανονικά βέβαια. Την Γρηγορία, ναι. Γρηγορία, ναι. Δεν είναι αυτό με τα γυαλιά που εδώ. Λοιπόν. Άντε. Λοιπόν. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Εντάξει, τρελιά. Έλα, πάμε. Πάμε. Mazda Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Τι ποιος, εμπρός. Πού είμαι. Πού είσαι, χάθηκες. Φυσικά. Χάθηκες, είδες. Τέλειωσε με τη Mazda. Πορκίτο δεν έχει να έρθει ο άνθρωπος. Πορκίτο δεν έχει. Μόλις ήρθες δεν πάει το πορκίτο. Πάει το πορκίτο. Λοιπόν, έχουμε όμως ψαροταβένα καρεκλά. Πρέπει να πάμε εκεί. Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσίνα έχουν την τιμητική τους. Σε ένα εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας, μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας, καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, σαγανάκι, ολόφρεσκα ψάρια και special αχνηστά μύδια. Στα μύδια, Θόδωρέ μου, να προσέχεις την τρίχα. Βγάζεις την τριχούλα από το μηδάκι, ανοίγεις να πούμε το κέλυφος. Το κέλυφος όπως είναι, κοίταξε, κρατάς τη μια μεριά. Βάζεις λίγο ζουμάκι μέσα από το πιάτο που σου έχει φέρει τα χρυστά τα μηδάκια. Έχει μέσα καυτερή πιπεριά, έτσι και τα λοιπά. Βάζεις λίγο ζουμάκι μέσα στο κέλυφος. Βάζεις αλατάκι, πιπεράκι, λεμονάκι και κάνεις έτσι. Πού να μου χρειάζεται να κάνεις. Χλάτς βαντάμ και το καταπίνεις. Με κατάλαβες που είχα μείνει στα χρυστά μύδια. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης λετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβένα Καρεκλάς. Ο φίλος μας ο Βασίλης με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της πόλης μας. Αργοναυτών 1. Θεμιστοκλής Οφούλη 76 στο Καραμπουρνάκι στην Καλαμαριά δίπλα από το ΣΑΚ. Τηλέφωνο ρεζερβέ. Πάρτε τώρα γιατί γίνεται παντζουρλισμός. 2310-413-230, επαναλαμβάνω, σημειώστε το. 2310-413-230, ψαροταβένα Καρεκλάς, για να εντυπωσιάσετε όλους τους αγαπημένους σας φίλους, σύντροφους κτλ. Με θέα, επαναλαμβάνω, όλη την πόλη κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα με τα πιο special θαλασσινά. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ το πρατήριο εγώ καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχνικής ΔΙΣΑΚ. Ένα πρατήριο μισοστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει. Άκου λίγο, Θόδωρε. Ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά, όχι μια φορά τη βδομάδα. Κάθε μέρα ενισχυμένο καύσιμο βάζεις το ρεζερβά σου στην τιμή του απλού μόνο στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στην Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετέωρων. Γιατί? Γιατί πολύ απλά δυτικά είναι πάντα αλλιώς τα πράγματα. Έτσι. Επίσης, αλλάζεις τα λάδια στο όχημά σου με μεγάλη ποικιλία απολυπαντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτου. 2310 611-256 τηλέφωνο επικοινωνίας, η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση. Τέλος, τώρα που βρίσκεσαι εδώ, οικογενειακός, ναι, στο κομμωτήριο ανανέωση, κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε. Ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρουλάκια. Από τα μαγικά χεράκια της φίλης μας της Πόπης που σας κάνει κουκλάκια, εσάς, τον σύντροφο, τη σύντροφο και τα παιδάκια σας όμως. Σας περιμένουμε επίσης να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως πιστολάκι, χτενίσματα, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεται. Κομμωτήριο Ανανέωση, Ανδρέα Παπανδρέου 225, Νεάπολη, Γεφυράκι των Μετεώρων.
2310-616-999, το τηλέφωνο 2310-616-999, να ανανεωθείτε οικονομικά. Αυτά και με τους υποστηρικτές. Λοιπόν, πάει. Όσο δεν παίρνεις αυτό που σε λείπει στην ομάδα, θα χαζεύεις παραπάνω. Ποιος μου λείπει. Ναι, ποιο δεν έχεις εκεί στο Κόρχουρτ, είναι μόνος του. Ποιος είναι. Ο Κόρχουρτ και ναι. Σέντερ μπακ και ένας... Αμυντικό σε αυτό δεν με συμφέρει να μιλήσω γιατί. Και εσύ, και δύο θέσεις. Γιατί σε 40 ώρες μέσα πήραμε προπονητή, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην ελληνική. Προπονητή, όχι προπονητή σειρά. Όχι πήρα τον Ζωνίδη που το τηλέφωνο. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε εξάρι, δεν μπορούμε να βρούμε εξαροχτάρι, δεν μπορούμε να βρούμε αριστερό πιστοφύλακα, δεν μπορούμε να βρούμε φόρ. Τι να κάτσω, ρε φίλε. Ο Κάτσι Φιωρεντίνο θα πει. Θε εξάρι να πούμε τη σειρά, ή θε εξάρι που για να έρθει εδώ θα πρέπει να περιμένει. Αυτοί οι παίκτε που θα αναφέρουμε εσύ τάσου, να έχουν, γιατί έχουν και λίγο δίκιο οι άλλοι. Δεν είναι ότι δεν του έχει το καλεντάρι σου. Αλλά μόλι τον πει για Ελλάδα θα σε πει κάτσι. Εγώ θέλω να πάω Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, άμα δεν βρω πρόταση από εκεί πέρα. Γι' αυτό και τον Μαουρίσιο τον έφερε σε τέλη Αυγούστου. Αυτούς τους παίκτες δυστυχώς, αυτής της εμβέλειας που θες να σας ανεβάσουν επίπεδο και όχι τη σειρά, πρέπει και λίγο να περιμένεις. Δεν έχονται ρε παιδιά Ελλάδα. Δηλαδή, ποιος θα φέρω, όποιους δεν πάρουν Αγγλία, Ισπανία και Πορτογαλία, Γερμανία. Το αυτό δεν είναι. Δεν είναι αυτό το πρωτάθλημα. Εντάξει, τότε τον Μπράγκο δεν τον πληρώνω, ρε φίλε. Και τον κάθε Μπράγκο. Για να μπορέσει αυτό το παίκτη να στο φέρει εδώ και να μην πάει άλλο, να πάει στην Τουρκία, να μην πάει δεξιά-αριστερά. Δηλαδή από τις β' κατηγορίες, γιατί το πρωτάθλημά μας δεν μπορεί, δεν πιστεύω το θεωρεί κανένας α' κατηγορίας. Από τις β' κατηγορίες πρωταθλήματα λοιπόν, να του πει άλλα στον ΠΑΟΚ για να φέρουμε τον ΠΑΟΚ ένα σκαλί ψηλότερα. Η παιδιά είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι έτσι εύκολο να φέρεις. Και όλοι οι μεγάλοι παίκτες που ήρθαν στην Ελλάδα, σε Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ. Πότε ήρθαν. Πότε ήρθαν, φίλε, πότε ήρθαν. Στη σύνταξη, μετά τα 33. Πριν τρία χρόνια, φίλε, είχε τον Μπερμπάντοφ. Φίλε, στα 29. Πριν τρία χρόνια, σου λέω, κοντά, είχε τον Μπερμπάντοφ. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα σε όλη τη γη. Ποδοσφαιριστή που πέρασε ποτέ από τα γήπεδα. Κινήσεις ενθουσιασμού περισσότερο και όχι ουσία. Ναι, αλλά ήρθε. Ήρθε, βέβαια, ήρθε, αλλά πότε. Τζοβάνι δεν είχε, Ριβάλτο δεν είχε. 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 Άρα έρχονται παίκτες στην Ελλάδα, έστω και στα 34. Αλλά έρχονται. Έφερες παίκτες, έφερες κι εσύ. Δεν είναι ότι δεν έφερες παίκτες. Απλά τώρα και στο εξάρι, τι θέλει ο κάθε προπονητής. Άλλο σχεδιασμό είχε επί Λουτσέσκου, άλλο έχει με αυτόν. Έτσι. Και αν ζήσει δύο-τρεις παίκτες που εμείς δεν το ξέρουμε, δεν το βγάζει φυσικά προς τα έξω για να μην ανέβει το κασέ τους παραπάνω. Και σου πει ότι εγώ θέλω αυτούς τους παίκτες. Τους έχει μιλήσει ο Βράγκο. Αλλά γίνεται και αυτό το αλυσβερίσιο. Ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει η μπίλια. Δεν θα μπορέσει γιατί έχει αυτός από την 4η-5η ομάδα της Αγγλίας, ας πούμε, και περιμένει να τον πάρουν. Άμα δεν τον πάρει η 5η της Αγγλίας ή η 4η της Γερμανίας, σου λέει μετά εντάξει, θα έρθω σε να το μιλήσουμε. Δεν πρέπει να τον περιμένει. Εγώ άλλο δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς κινήθηκαν τόσο γρήγορα μέσα σε 40 ώρες και πήρανε προπονηταρά από την Μπράγκα και από την Πορτογαλία, ανερχόμενο που ενδιαφερόταν και η Μπαρτσελόνα. Έτσι. Και δεν μπορούμε να πάρουμε ένα-δύο παίκτες στο κέντρο. Ξέρεις γιατί? Γιατί σε 18 ημέρες, τη Δευτέρα 22 του μηνός, γίνεται η κλήρωση από τον αντίπαλο. Σε 18 ημέρες παίζεις επίσημο παιχνίδι για τα προκριματικά του Champions League για να καταφέρεις τον επόμενο στόχο. Κάτι που δεν έχεις κάνει ποτέ, μα ποτέ στην ιστορία σου. Δεν γκρινιάζω. Δεν γκρινιάζω. Είναι το παράπονό μου όμως αυτό. Έτσι, τώρα θα μου πεις, είσαι εκεί πέρα μέσα να ξέρεις τι γίνεται, να ξέρεις ποιες είναι οι δυσκολίες. Όχι. Αν ήμουν εκεί πέρα μέσα, έτσι, φυσιολογικά και φυσικά θα ήξερα ποιες είναι οι δυσκολίες, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι υπάλληλοι της ΠΑΕΠΑΟΚ, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι μέσα στο σύλλογο και πληρώνονται για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Έτσι. Τους θέλω στη δύσκολη, τους θέλω στην άσχημη, στη στραβή να προσφέρουν. Δεν τους θέλω στα καλά. Στα καλά μπορείς και εσύ και εγώ και οποιοδήποτε να το κάνει. Τώρα που ο ΠΑΟΚ πραγματικά είναι προβληματισμένος, τώρα που ο ΠΑΟΚ έχει χωλωμένους τον Μαουρίσιο, τον Βέρμπλουμ, τον Βιερίνια, έφυγαν και άλλοι δύο από το κέντρο, Κάνιας και Σάχοφ, έχεις μείνει χωρίς κέντρο. Είσαι με τον Μίσιτς και τον Κάτσε. Ένα παίκτη ο οποίος Μίσιτς δεν έπαιξε ποτέ πέρσι, έχει μηδαμινή παρουσία, και ο Κάτσε ο οποίος ήταν σε άλλη ομάδα. Ο Μίσιτς ήταν ο Σαχόφ της προηγούμενης. Με καταλαβαίνεις. Ναι, με καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ναι, αλλά σε 18 μέρες παίζω. Όσο και να μην θέλω να το βγάλω προς τα έξω. Έχεις τον Αυγούστο, ένα οχτάρι έχεις. Μπράβο. Ναι, αλλά μία αμφιβολία, μία αγωνία την έχω. Γιατί? Γιατί ποτέ δεν έχω μπει στους ομίλους του Champions League. Έτσι, αυτό έχεις δίκιο, βέβαια. Με καταλαβαίνεις. Φέτος που έχει παραλυθεί το σύμπαν, που έχει Ιβάν, που έχει ομαδάρα, που έχει μια συνέχεια, ένα πρωτάθλημα. Φέτος είναι η ευκαιρία η χρυσή να μπει και. Γιατί αν δεν μπει φέτος στο Champions League που φαίνεται ότι όλα πάνε καλά,
δύσκολα θα μπει στις επόμενες χρονιές. Δηλαδή, και πρωτάθλημα να μην πάρεις φέτος, λες τα επόμενα 3 χρόνια, 4 θα πάρω 1-2 πρωταθλήματα. Αλλά πάντα ευνοϊκά να μου έρχεται η κλήρωση για να μπορέσω να πω στους ομίλους του Champions League, είναι δύσκολο. Τώρα από εκεί και πέρα θα μου πεις, άμα κληρωθείς με τον Άγιαξ. Δεν το ξέρουμε αυτό. Μπορεί να μας έρθει και εύκολη κλήρωση. Ναι. Κάποια στιγμή, γιατί κάθε χρόνο την πατάμε, στο τέλος μας έχει το πιο δύσκολος αντίπαλος. Την έχουμε και αυτή την ατυχία σε εισαγωγικά. Να μου πεις, άτυχος είσαι επειδή δεν είσαι δυνατός. Είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Αλλά από τις 5 ομάδες που η μία είναι μεγαθύριο, ας μην παίξουμε με το μεγαθύριο. Ας παίξουμε τις άλλες που είναι στα μέτρα μας και νομίζω ότι αυτός ο προπονητής θα καταφέρει την ομάδα να την φέρει εκεί που θέλει. Γιατί έχει και ένα σοκ η ομάδα. Έτσι, όταν αλλάζει προπονητή. Καλά, ναι, σε αυτό κάποια υπάρχει. Κάποια στιγμή κάτι θα πληρώσει. Δεν γίνεται να την περάσει αλόβητο. Μακάρι, ευχή όλων είναι. Αλλά είναι δύσκολο. Πάντα ρε παιδιά, σε μια αλλαγή τέτοια, όταν αλλάζει ο προπονητή και με τον τρόπο που άλλαξε. Δεν άλλαξε, πήρε το πρωτάθλημα, έφυγε ο Λουτσέσκου και το δέχτηκαν οι παίκτες. Αυτοί πήγαν στο αεροπλάνο με τον Λουτσέσκου και προσγειωθήκαν χωρίς προπονητή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ελπίζουμε την καλή πορεία του προπονητή. Εγώ τον είδα ότι δούλεψε πάρα πολύ την επίθεση, γιατί ήξερε ότι εκεί δεν είναι δουλεμένος ο ΠΑΟΚ. Στην άμυνα ο ΠΑΟΚ ούτως ή άλλως από πέρσι είχε καλή δουλειά. Είχε καταλάβει ο Λουτσέσκου ότι έχει πολύ δυνατό δίδυμο. Οπότε σκόπιμα τους άφηνε και τρακέρνα πάνω στο αμυντικό δίδυμο όλους τους επιθετικούς. Έσβηχαν τις επιθέσεις από πλάγια και σε δεύτερο χρόνο ο ΠΑΟΚ δύσκολα τρώει γκολ, δηλαδή με κεφαλιά. Κάτι τέτοιο έκανε. Κάτι τέτοιο είδε και αυτό, μυρίστηκε και σου λέει: μπροστά στην επίθεση θα κάνω εγώ αυτό που θέλω, όπως θέλω. Είδε την ποιότητα των παιχτών. Και από εκεί και πέρα στην άμυνα θα βασιστώ σε αυτό που έγινε πέρσι. Θα βάζω σιγά σιγά πενίδες. Δεν μπορείς να αλλάξεις πολλά πράγματα. Και θα περιμένεις τώρα να προσαρμοστείς πάνω στον αντίπαλό σου. Στο κέντρο. Στο κέντρο, φίλε, έχεις τον Αυγούστο. Εγώ πιστεύω θα παίξει με τον Αυγούστο. Τον επόμενο ψάξε και βρέστον. Δεν ξέρω ποιον θα βάλει και τι έχει στο μυαλό του. Καλό οχτάρι είναι, τον είδα, είναι δυνατό. Δυνατά μπαίνει και στις φάσεις, μαρκάρει κιόλας. Έχει δηλαδή. Και εγώ σου λέω στο πρώτο μάτς τρώει μια κόκκινη ο Αυγούστο. Εκεί μετά έχεις δύσκολα. Φίλε, εγώ δεν παίρνω 2 εκατομμύρια ευρώ, ο προπονητής μου τα παίρνει. Αυτό θα βρει τη λύση. Για Σάγκο Ζουρομόγλου Σουρντά Μπουρντά. Με κατάλαβες λοιπόν. Έτσι. Με κατάλαβες λοιπόν. Τι γίνεται, γιατί υπάρχει ο προβληματισμός. Γιατί, γιατί είχα πληθώρα ποδοσφαιριστών. Έχεις ακόμα. Είχα πληθώρα, λέω, ποδοσφαιριστών. Στο συγκεκριμένο δεν είναι διαθέσιμη. Δηλαδή, Φερρυπίν, ο Μαουρίσιο Θοδωρέ μου. Θα έρθει το Σεπτέμβριο από τη διάβαση. Όχι, θα έρθει. Θα ξεκινήσει να κάνει προπονήσεις, αν όλα πάνε καλά, γιατί πάει πολύ καλά η μεταχειρητική του πορεία. Θα ξεκινήσει να κάνει προπονήσεις με την ομάδα από μέσα Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι αρχές Οκτωβρίου θα παίξει ο Μαουρίσιο. Αν όλα πάνε καλά. Έτσι. Για τον Βέρμπλουμ δεν είναι τόσο καλά τα νέα. Ναι, διάβασα από χθες ότι είχε ενοχλήσει τον Αχίλιο. Ναι, γιατί ήταν πολύ πιο σοβαρός ο τραυματισμός στον Αχίλιο τένοντα. Του Βέρμπλουμ, yeah. Από αυτό του Μαουρίσιο. Δηλαδή ο Βέρμπλουμ, εγώ πιστεύω ότι θα παίξει Νοέμβριο, Δεκέμβριο και αν. Ερώτηση, μπορείς να πάρεις, ναι, δύο παίκτες, δύο ίδια συμβόλαια σαν και αυτούς εδώ, σαν financial fair play, γιατί το διαβάζω και αυτό τελευταία. Όχι. Πιστεύω εκτός από το, εγώ βγάζω έξω το financial fair play. Γιατί πρέπει να τους αγοράσεις κιόλας, έτσι, εγώ, το καλό τον παίκτη θα τον πληρώσεις. Εγώ βγάζω έξω το financial fair play και βάζω ότι θα καπελωθούν, μιλάω ρε. Πώς θα γίνει, να γελάω, να κοιτάω και να μιλάω. Ναι, το είδα. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή να καπελώσεις τα συμβόλαια δύο μεγάλων ποδοσφαιριστών όπως είναι και ο Μαουρίσιο και ο Βέρμπλουμ και να πάρεις άλλες δύο. Αυτό είναι. Μαουρίσιο Βέρμπλουμ. Και η ανισορροπία που θα δημιουργήσεις. Και όταν θα επανέλθω, τι θα κάνεις με τους άλλους. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι λίγο ιδιόμορφη κατάσταση με τα όσα έχουν συμβεί, με τα όσα έχουν γίνει. Έτσι, αλλά πρέπει να διαχειριστεί σωστά αυτή η ιστορία όλη, γιατί σε 18 μέρες έχεις επίσημο μάτς. Και αυτό το ξέρεις τώρα. Το ξέρεις εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τώρα θα μου πεις, υπήρξε στραβή με το Ρουμάνο. Ναι, ωραία. Ναι, αλλά μεγάλη ομάδα είσαι. Όπως διαχειρίστηκε το θέμα με τον προπονητή, μπαμ, 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 και δεν άφησε να αιωρείται τίποτα. Έκλεισες στόματα, έραψες και βούλωσες. Πάρα πολλές γλώσσες που σε περίμεναν στη γωνία. Σε 40 ώρες έφερες προπονητή. Πριν προλάβουν να γραφτεί προσέλιδορε. Εκτός αν είναι όλα καλά αγωνιστικά μέσα στην ομάδα, θεωρεί το προπονητικό team και όλη στην ομάδα ότι δεν χρειαζόμαστε ενίσχυση. Γιατί και ο προπονητής είπε ότι θέλει ενίσχυση, νομίζω. Ναι. Και ο Κρέσπο είπε ότι χρειαζόμαστε ενίσχυση, γιατί φύγανε. Κρέσπο είπε ότι φύγαν πέντε πρωταγκαλιστάτοι παίκτες. Εμέσως πλην σαφώς σου λέει ότι πρέπει να αποκατασταθούν, να αντικατασταθούν. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι
δεν έχουμε άδικο το ότι επισημαίνουμε κάποιες αδυναμίες που ενδεχομένως πρέπει να κλείσουν, αν όχι μέσα στη εβδομάδα, μέσα στα επόμενα, στα μέσα της επόμενης εβδομάδας πρέπει να έχει τελειώσει η υπόθεση. Εγώ είδα ήδη ότι είχε ζητήσει έναν παίκτη δικό του, ένα εξάρι, ο προπονητής, έτσι, και φαντάζομαι ότι το έχει ξανακάνει για κάποιον ακόμα παίκτη. Εκείνος παρουσιάστηκε ένα θέμα, τέλος πάντων δεν το δίναν οι άλλοι, αλλά λογικά θα έχει κάνει τις εισηγήσεις του κι αυτός, αφού είδε αυτά που είδε. Θα τους είπε ότι θέλω τον Τρέγια και τον Τρόλινγκ, τέλος πάντων. Πού είναι αυτοί, πόσο κοστίζουν, τόσο. Ωραία, φέρ τους. Έρχονται στην Ελλάδα. Είναι και πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε. Εάν τώρα περιμένουν για να δούμε ποιο θα κληρωθούμε, δεν ξέρω πώς το έχουν σκεφτεί. Εάν λέει ότι, ξέρεις κάτι, αυτοί εδώ μας είπαν θα περιμένουμε μέσα Αυγούστου, εκεί θα κλείσουν. Την παλεύεις, βγαίνεις εσύ με αυτούς. Το ρισκάρουμε, μπορεί να το σκεφτήκα και έτσι, να το συζητήσαν. Δεν ξέρω τι είπαν ακριβώς μέσα ή ποιον έχουν. Τώρα να πάνε να φέρουν, ας πούμε, το Μαντσόν από τον Ατρόμητο μπορούν να πάσει στιγμή. Αλλά το να φέρεις παίκτη ο οποίος πρέπει να σε τραβήξει, δηλαδή δεν θέλω παίκτες οι οποίοι να είναι μια μετριότητα, να είναι του 5, του 6, του 7. Θέλω παίκτες του 8 που να με τραβάνε συνέχεια και να πάνε στο 10. Δηλαδή στο κέντρο έχει γίνει το ποδόσφαιρο, δείξε μου τα χάφη, να σου πω ποιος είσαι. Όσο πιο δυνατά χάφη έχεις, τόσο πιο καλά βγαίνεις και μπροστά και τόσο πιο δύσκολα σε επιτίθεται και ο αντίπαλος. Είναι ερώτημα για είναι ένας γρίφος για δυνατούς λίτες. Ωραία. Θα σχολιάσουμε περισσότερα. Θα πούμε πάρα πολλά. Θα βάλουμε και τον κόσμο λίγο, αν έχει τη διάθεση να συζητήσει με τις γραμμές. Αλλά ολόκληρο Θόδωρο έχουμε εδώ. Θέλει ο κόσμος. Σε παρακαλώ πολύ. Φίλε, ο άνθρωπος ξέρει και 5 κιλά μπάλα. Ο Θόδωρος ξέρει 5 κιλά μπάλα. Αυτό ξέρει. Δεν το αμφισβητεί κανείς. Είναι παραδόφατσα. Θες τι έλεγες. Καλά, ρε, χθες δεν έλεγες ο Βλάχος δεν ξέρει τίποτα, μόνο από εστιατόρια ξέρει. Από μαχαιροπύρουνα και τέτοια. Για τον Ξεκόλα έλεγα. Τι πιο Ξεκόλα, ρε. Πω, γυριστρούλα. 18 εστιατόρια λέει έχεις, 18 είπε. Όχι. Μύθος. Μύθος. Έτσι, αυτό στον αέρα τα λέει. Μακάρι. Δεν ξέρει, λέει τι έχει, λέει. Άμα φύγει ο Ιβάν, ο επόμενος παίρνει τον πάο, κάτι τέτοια έλεγε. Ναι. Τι. Εγώ, η εκπομπή υπάρχει. Και τώρα λέω ο άνθρωπος ξέρει αναλύσεις, θύματα 3-4-3. Μπορεί να χαριτολογήσουμε και λίγο. Α, χαριτολογήσουμε. Κάνουμε και λίγο. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Ο άνθρωπος φαίνεται ότι ξέρει. Από μιλάει 10 λεπτά να μου και έχει μείνει ανοιχτό το στόμα έτσι. Φάζει μύγες. Αλλά πού να τα μάθεις αυτά εκεί με το χάρτη της γάμα δυτικής να μου πει. Α, τον καημένο. Τρακτεροτέ. Τώρα δες όμως, έρχομαι σας παίρνω. Άντε βρε Τζον Ντίρ. Έχει πολύ γέλιο, φίλε. Έχει ανεβάσει παιδιά ο Ζάγος στο προφίλ του μία φωτογραφία από αυτό το. Πώς τη λέτε η εφαρμογή? FaceUp. Από το FaceUp που σε κάνει παππούρε, παιδί μου. 90 χρονών μετά. Εντάξει, όχι την Καναλικόπουλο. 51 χρονών. Ναι, αλλά μοιάζω με σύλληξη. Τώρα πέρα τη πλάκα. Θοδωρή, λίγο δεν μοιάζω. Λίγο μοιάζω, έτσι. Όχι, όχι. Με τον Νικόλα μοιάζει. Αντε ρε πανέ. Έτσι, άμα βάλει μαλλιά θα σύγει ο Κουφοντίνα. Έχει, μπορεί να βάλει και μαλλιά ό,τι θες βάζει στο application. Ό,τι θέλεις. Λοιπόν, να κάνουμε το διάλειμμα. Πάμε. Και επανερχόμαστε έτσι με ανοιχτές γραμμές. Θα τα πούμε πάλι εδώ πέρα. Συντροφιά, Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγιας, Ζάγος Ντρούλινγκ, Ζάγος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγιας και ο καλός μας ακροατής και φίλος μας, ο φίλος μας ο Θόδωρος από το Ανόβερο. Να τον ευχαριστήσουμε έτσι για άλλη μια φορά έτσι, για τα δώρα του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, το παιδί, έτσι, να είσαι καλά, μόνο που μας σκέφτεται. Ευχαριστούμε πάρα λοιπόν, πολύ. Και να καφέδες και μπλούζα special βλέπω. Εντάξει. Λοιπόν, πριν πάμε. Τι? 3,5-4 ευρώ δεν θα. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, να πω ότι έχει ξεκινήσει η συνέλευση του ΑΣ Άρης για την ΚΑΕ, έτσι. Βλέπω εδώ πέρα είμαστε όλα από τα πριν το διάλειμμα. Εντάξει, τα πω ρε. Πρώτα ότι ξεκίνησε. Διάλειμμα, γραμμέ 23-10-287-38. FM και ένα σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54-526. Οι ντροπαλούλιδε και όσοι κρυφακούτε. Break, δώσε λίγο. Και ερχόμαστε. Άστο λίγο. Ματάρα έχω βάλει, ρε φίλε. Αυτό θα παίζει όλη την εκπομπή. Βασιλή. Όλη την εκπομπή. Νομίζω ότι το ανακάλυψε. Αυτό ήταν μέγα επιτυχία. Εγώ κάνει λάθος. Το έχω βάλει πέρσι πρόπερσι. Εντάξει. Τότε άμα το έχει βάλει πέρσι πρόπερσι. Το έχω βάλει πέρσι. Ναι, αλλά δεν ήσουν πέρσι πρόπερσι, φίλε. Ναι, άλλο. Όχι. Δεν είναι ένα τραγούδι. Ήταν μεγάλη επιτυχία χορευτική αυτή. Δεν θυμάμαι τώρα πριν πόσα χρόνια. Το μόνο που δεν μπορώ να θυμηθώ. Πρέπει να ήσουν 2,5-3 χρόνια. Όχι, ρε Βλάχο. Όχι, ρε. White Horse. White Horse. Είναι remix εδώ φυσικά, έτσι δεν είναι. Καλοκαιρινό χειμώνα πριν από 10 χρόνια πριν από 10. Ακού, ακού. Λάτ Βαντάμες. Θοδωρέ, πήγαμε δίσκο, ήταν στήλη άλατος. Δεν κουνήθηκε ο άνθρωπος. Ενώ εγώ που μου λέει
ότι είμαι ντροπαλός και όντως είμαι, πήγα και χόρεψα. Αυτός με την κουμπάρο του, με τη γυναίκα του, στείλει άλατος. Δεν ξέρει, δεν ξέρει. Τίποτα, τι να νιώθει ρε, ο άνιωθος. Σου είπε, ναι, με την κουμπάρα και τη γυναίκα μου. Και τι θέλεις να κάνεις. Γιατί εγώ είπα να χορέψεις με καμιά ξένη, πάρ' τη γυναίκα και χόρεψε. Ο Ζάχος ήταν με μια φίλη του. Όχι, με καμιά φίλη μου δεν, εγώ μόνος ήμουνα. Μόνος ήμουν. Τι λες, ρε. Μόνος ήμουν. Ήταν αυτή που σκοτώθηκα εγώ με την Αριανού. Α, ναι, σωστά. Και το ξέχασα. Να παίξαμε καυγά της ανομαλίας εκεί πέρα. Πώς την έτσι. Φίλε μου, Αλέξανδρα. Άλεξ, Άλεξ, Άλεξ. Αντρικό όνομα έχει. Αλεξάνδρα, ρε. Α, Άλεξ. Άλεξ. Στείλε μου τη φωτογραφία να σου κάνω το να γελάσουμε λίγο. Λοιπόν. Κάτσε να δω εδώ πέρα, όλα μπαουτάρι βρισκόμαστε. Τι γίνεται στην συνέλευση, έχουμε γράμμα, ναι. Τι γίνεται στην συνέλευση. Ναι, για το καψιμί ήταν. Για ναι, ναι, ναι. Μιλάει ο πρόεδρος, ο κύριος Ψηφίδης. Καλώς ήρθατε. Εντάξει, κτλ. Κτλ. Στο Βήμα, ο Δημήτρης Βουλιέλμος. Λοιπόν. Υπάρχουν πολλοί κανόνες, πληρώνουν, παράγουν, ναι. Θα το διαβάσω, ας πάρουμε λίγο να ακούσουμε τον φίλο. Να διαβάσω εγώ το τι λέγεται αυτή τη στιγμή στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, στη σάλα Nick Gallis Hall, και θα ενημερώσουμε. Λοιπόν, πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Έλα φίλε. Ναι. Έπεσε. Έλα φίλε μου. Άνθρωπος στη καλησπέρα. Θάλασσα. Δεν ακούγεται. Έπεσε σαν τον Άρη τρεις φορές. Δεν ακούγεται. Είναι λεπτιάρι τέτοια. Ναι, ναι, ένα ξαναπάρει ο φίλος. Λοιπόν, 23-12. Μπορεί να ακούσουμε το κομμάτι αυτό μια φορά. Ακόμα. Μας έπριξε. Το όχι, αυτό θα παίζει. Μας έπριξε. Βάλε καλύτερα του Σιώπη, αυτό που έλεγε ο Σιώπη να μας πρίζει. Μα βάλε του Σιώπη. Άκη, να μην βάλει, βάλε το White Horse, όχι. Δεν είναι καλά. Λοιπόν, έλα το φίλο. 23-12-287-38. Η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα δέχεται πλέον ακροατάς. FM και ένα σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54-5-26 οι τροπαλούδες και όσοι κρύβουν. Ακούτε! Κοίτα τι με έκανε. Είδα ρε φίλε. Δεν θα κάνουμε κομμάτι να γελάσουμε. Δεν γίνεται. Τι θα κάνουμε. Θα κλείσει τον ακροατή. Φτάνει. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια σας. Εντάξει, διαφορετική εκπομπή σου. Τι κάνουμε. Και καλό χειμώνα να έχουμε. Έτσι, καλό χειμώνα, καλή πρωτοχρονιά. Έτσι είναι, φίλε. Λοιπόν, με το που βγήκε κούλη. Ποιο? Ο Αργύρης είμαι. Γεια σου, Αργύρη. Με το που βγήκε ο αργηγός σου, ρε φίλε, ο αγαπημένος ο Κούλης, άρχισαν. Έτσι. Είχαμε ανεμοστρόβιλο που δεν είχαμε ποτέ στην Ελλάδα. Άρχισαν σεισμοί στην Πτολεμαϊδα, στην Κοζάνη. Έφυγε το καλοκαίρι 16, χθες. 14-16 βαθμούς. 14-16 βαθμούς. Έφυγε το καλοκαίρι. Έκανε δύο φορές blackout στην Αθήνα. Δύο μέρες δεν είχε χαλκιδική ρεύμα. Είπε τον Φορτούνη, είμαι μεγάλος θαυματής του, μεγάλος θαυμαστής σου. 6 μήνες έξω, ρίξη γιαστού και παραπάνω θα πάει. Σε λίγο θα πέσει και μετεωρίτης με τον Κούλη, ρε φίλε. Καλός άνθρωπος ο Τρέγιας, καλός. Καλός εκκλησία. Έτσι, πάντα φιλαράκι. Λοιπόν, ερώτηση και σε σένα, ρε Αργύρη. Έτσι. Μπιλάρα, λίγο σήκωστε, σε παρακαλώ. Σε έπρεξα λίγο σήμερα, ξέρω, ρε φίλε. Ναι, την κομματάρα σήκωστε λίγο, ρε φίλε. Εκεί. Εκεί. Γουστάρες κομμάτι, Αργύρη. Αυτά είναι τη δικιά σου γενιά. Δικιά μου γενιά, λαό. Εσύ τι άκουγες, δεν έκανα Χριστοδουλόπουλο, άκουγες. Έριχνες και το κάνιστρο με το λουλούδι μαζί. Κλασική μουσική, Φλωρινιώτη. Επανάδεμάσαι. Αυτά πρέπει να τα έπαιζε ο Ζάσκα. Έμαθα να είναι μέγιστο. Βέβαια. Αυτά τα είχα σκίσει, τα έλειωνα αυτά. Ερώτηση. Ερώτηση. Γιατί σήμερα θα με σκάσει αυτό εδώ πέρα δίπλα. Για να δω. Όχι ο Θόδωρος, ο Θόδωρος είναι περπατημένος. Είναι καθόλου, είναι και παουξάκι το παλικάρι μας. Λουζάρα μας έφερε. Τον ΕΚ χθες τον είχε περάσει πριονοκορδέλα. Πριονοκορδέλα τον είχε περάσει. Πώς γίνεται. Πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν, ο Θόδωρος είναι περπατημένος. Είναι, ο Θόδωρος, επειδή τώρα είναι Αργύρη δίπλα του και τον βλέπω και νταμαρίσιο, σου λέει κάτσε να μην γίνει καμιά στραβή. Λες και δεν τον είχα ξαναδεί εγώ τον Θόδωρο ότι είναι νταμαρίσιο και δεν ήξερα ότι θα έρθει. Λοιπόν, ο άλλος δίπλα μου είναι άβγαλτος. Ερώτηση και σε σένα. Αυτό που ξεκινήσαμε, την εκπομπή. Βλέπει την άλλη κορμάρα. Κορμάρα, όταν λέμε κορμάρα, τσεκαλακά. Κόψε μισοψάρι. Έτσι, στήθος δε παιδί μου να βλέπει Θεό, ο γλουτός στο νεφρό σου. Έτσι, σηκωμένα όλα, καρδούλα από πίσω, αγλάδι, όπως θες, πες το να πούμε. Ωραία. Μαυρισμένη έτσι. Αλλά άσχημο μούρα. Έχει μια μύτη σαν τον Γιασεμάκη. Κοντρέρα, ξέρω εγώ, μύτη κόνδωρα. Εντάξει.
και τα μούτρα είναι μικρό ματάκι, ξέρω εγώ, χείλη ψηλό, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, άσχημα μούρα τέλο πάντων. Και πε ότι είναι και σαν το δόνι, ρε παιδί μου, βλογιοκομμένη, ξέρω εγώ, με σκαμμένη και τέτοια, ξέρω στα μούτρα. Τώρα ναι, σαν το μάνταλο. Εσύ τα λέμε όλα. Έτσι, σαν το μάνταλο. Ρε φίλε, σου λέω ότι βλέπει το πρωί. Έτσι, έχει κάνει το βράδυ, ξυπνάει το πρωί δίπλα σου και βλέπει το χάρο στα μούτρα. Έτσι, αλλά έχει κορμάρα, ρε παιδί μου, δηλαδή τη βάζει μια μαξιλαροθήκη στα μούτρα και κοιτά όλο το υπόλοιπο. Θα σηκωθώ και θα πάω να φάω πρωινό, μια χαρά. Άλλο θέλω να σου πω, ρε Παξιμάδη, και σένα. Συνεχίζεις να είσαι μαζί της ή όχι? Τι να συνεχίζω? Συνεχίζεις να είσαι μαζί της, γουστάρεις να ξαναπάς μαζί της. Βγαίνεις με την κορμάρα, ρε παιδί μου, και την σχημομούρα ή όχι? Έχει καταστάσει. Α, μπράβο. Πόσο χρόνο είσαι, Αργύρη? 40. Μικρός είναι. Ωραία, φίλε, από τώρα άλλος, είσαι ενεργός. Άλλος βλέπει μία τέτοια, λέει, πω, τι βγήκε. Ναι, περιορέξεως κολοκυθόπιτα, σοβαρά. Μπράβο. Μπράβο. Ξέρω, εγώ έχει γούστα και γούστα. Ας τους άλλους, εσύ τι θα έκανες? Ναι. Αδιάφορο θα με περνούσε. Κατάλαβα. Να, ναι, μπράβο. ΣΥΡΙΖΑ είσαι, φίλε? Όχι. Καλά. Είδες. Όποιος δεν συμφωνεί, όποιος δεν συμφωνεί με τον Τρέγια ή η ΣΥΡΙΖΑ είναι η άλλη. Δεν μου λες, πριν κανένα μήνα που έγινε μια παρέλαση εδώ κάτω πήγες? Τίποτα. Πού να με δεις κιόλας, είμαι σαν αυτόν τα Μάρι. Εντάξει, ο καλός άνθρωπος, να έρθεις. Με ξέρεις, εσύ, φέρε κάτω. Κατάλαβα, ρε, κατάλαβα. Φέρε τα σορτσάκια εσύ από τις μπλούζες. Τι τον είπε ο άνθρωπος μας? Ποιον θα έρθω μια φορά? Έλα. Με τον φίλο σου τον τέτοιο, τον αστυνομικό. Ποιον, τον Μπάμπη? Με τον Αλέξη. Ω, πω, τι με θύμισες τώρα, ρε. Πώς θα γνωρίζω τώρα τον Αλέξη? Ναι, με αυτό θα έρθουμε. Ο άνθρωπος, τον Αλέξη, λες που έμενε στην Αυστραλία με Αγίου Γεωργίου? Όχι, ρε, όχι. Τον Αλέξη. Ποιον άλλον έχει το αστυνομικό που κάνετε και εκπομπή? Α, κατάλαβα, κατάλαβα. Που είναι στα περιπολικά και βγάζει και φωτογραφίες. Ναι, κατάλαβα. Α, ναι, πάρ' τον Ακέλα. Είναι υπηρεσία και είναι όλο στο τέτοιο, στο ταχαντούχο. Τον αγαπάω πάρα πολύ τον Αλέξη. Είναι καλή. Να δεις πως αγαπάει αυτό, να δεις. Είναι χρυσό παλικάρι. Χρυσό παλικάρι. Τ' αγαπάει πολύ, να ξέρεις, κάνει και διαφήμιση πολύ, να το ξέρεις. Το λέω εγώ. Άντε, ευχαριστώ. Γεια σου, να σε καλά. Τα είπες όλα για τον ΠΑΟΚ, είσαι ωραίος. Ρε τι γέλιο, ρε παιδιά. Ρε τον Τρέγια, ο άνθρωπος τον έφερε μπλούζα και λέει πού το σορτσάκι. Λοιπόν, να πω τώρα για εσάς για χθες τι έζησα. Να πει, για πες. Να πούμε γραμμές ανοιχτές έτσι, 23, 10, 2, 87 και 3, 8 άρια. Φευκοφόροι. Ναι. Λέμε, εντάξει, θα πάμε να κάνουμε ένα μπανάκι. Είχε εκεί μια, βλέπω κάτι παλικαράκι εκεί πέρα, γράφει μια πινακίδα coast to coast. Είχε κάτι βαρκάκι, ήθελα να σου πω να νοικιάσω για την κόρη μου λίγο να κάνω. Καταρχήν πες στον κόσμο τι είναι coast to coast, να μάθουμε κι εμείς. Coast to coast είναι η εταιρεία. Οι οποίοι έχουν εκεί τρία παιδιά παλίκαρι εδώ. Ναι. Τετραπαλίκαρι από Νεάπολη, από Σταυρούπολη. Τι θα ήταν, παλικαράδες θα ήταν. Καλά, όλοι είναι πολίτες. Λοιπόν, είναι ναι, παλικαράδες. Ρε κουφάλα. Οι οποίοι λοιπόν έχουν κάνει τα παιδιά εκεί μια πολύ ωραία προσπάθεια φέτος και μπράβο τους, έπαθα πλάκα. Και... αυτοί πρέπει να είναι εκεί προς το τέλος του Πευκοχωρίου, στη βόλτα που είναι, προς την άμμο. Έχει ένα μπαράκι, ένα beach bar άμμος. Το Πευκοχώρι είναι από Χανιώτη. Ναι. Αριστερά κάτω. Όπως α, εντάξει, από το σούπερ μάρκετ αριστερά κάτω λες εσύ. Ναι, εντάξει, ναι, έχει 2-3 μπιτσόμπαρα μαζί εκεί. Κάνα 2-3 ταβέρνες. Ναι, μην τους κάνουμε και κούτρα διαφήμιση τώρα. Όχι, αλλά τα παιδιά σας κάναν, φίλε. Ναι. Πιάσαμε την κουβέντα και μου είπανε, και μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό ήρθα να σας το πω. Για εσάς τους δύο, ότι η μόνη εκπομπή που ακούνε και γουστάρουν. Έλα, ρε, πλάκα κι εσύ. Δεν σου κάνω πλάκα, όχι. Δεν μου λες Πευκοχώρι πιάνουμε. Δεν ξέρω πώς. Παλιά πιάναμε. Αν είναι να βγουν ιντερνετικά ή όχι, δεν το γνωρίζω αυτό. Νομίζω πιάνουμε, ναι, γιατί χθες φεύγοντας έβαλα ραδιόφωνο και άκουγα από το αυτοκίνητο. Μάλιστα. Αλλά τα παιδιά δύναμη και μου λένε, και θα σας το μεταφέρω κιόλας, θα μας ακούνε λογικά. Για και χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά. Φυσικά. Εννοείται. Χαιρετίσματα και στον Κυριάκο, το παλικαράκι. Γεια σου, Κυριάκο. Αν έρθουμε καμιά κούτρα να μας κάνεις έτσι βόλτα εκεί πέρα. Πάλι ρε στην πάω και σε ρε φίλε, πάλι τι να κάνουμε. Κούτρα, ρε, έτσι μάθαμε από παιδιά. Ρε φίλε. Για πες. Λοιπόν, γιατί είστε γνήσιοι και γουστάρουμε αυτό το πράγμα, παιδιά, γιατί δεν έχει το λογοκρισία, σοβαρά μιλάω. Να. Οτιδήποτε και να ακούσουμε, υπάρχει αυτό το ψεύτικο, το κουστομορισμένο με τα παπιά. Όχι, ρε φίλε, τι κουσα. Και σας παρακαλώ και δεν δεχόμαστε τέτοια και ανακαλέστε και τέτοια χαζά. Γιατί έχουμε φτάσει να έχουμε χούντα στα ραδιόφωνα, παιδιά. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο, και εδώ δεν υπάρχει λογοκρισία. Λέτε αυτό που σκέφτεστε ανοιχτά, ορθά. Τα βρίσκεται, μαλώνετε έτσι. Καλά, θα μαλώσουμε. Ιδέα, έτσι. Να σου πω κάτι, δεν γίνεται και να μαλώσει. Να μαλώσει εννοούμε
Βάσει επιχειρημάτων, εντάξει. Πάντα. Δεν γίνεται να μην. Αυτό όμως δεν γίνεται ζάχαρο πουθενά. Καλά, εντάξει. Να σου πω κάτι. Έχουν γίνει ζαχαράτι. Να σου πω κάτι. Θοδωρέ, νομίζω ότι η ιδέα ήταν αυτή κιόλας. Να γίνει. Η εκπομπή να γίνει έτσι. Αυτό ακριβώς ήθελε. Η ιδέα ήταν πριν πολλά χρόνια, να σου πω ζάχο. Ναι. Γιατί είχε ζητηθεί πριν πολλά χρόνια. Εγώ είμαι από το 2011 είμαι στο Λίμπερο. Και έχει ζητηθεί πάρα πολλές φορές. Κάποιες φορές έχει πει εσύ όχι. Δύο, ναι, εντάξει. Τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια δεν μπορούσαν. Ναι, κάποιες φορές δεν τέριαξε. Εντάξει, οκ. Okay. Το καλό, το ευχάριστο είναι ότι έγινε τελικά αυτή η εκπομπή και από ό,τι βλέπουμε από τον κόσμο. Εντάξει, αγαπήθηκε αυτή η εκπομπή. Μην τα λες, αυτά δεν τα λέμε εμείς. Αυτό το κρίνει ο κόσμος. Όταν δεν θα κάνω. Λέω αυτό που εισπράττω. Σαν να. Εντάξει. Ακόμα δεν λέω ότι είναι έτσι. Λέω ότι είναι σαν αυτό που σου είπα προηγουμένως. Ναι. Μην κάνεις ποτέ, ρε παιδί μου, like στο Facebook. Σωστό. Δεν θα. Εντάξει, okay. Εσύ δεν θα πεις. Κρίνει ο κόσμος. Okay. Σε άλλους αρέσουμε, σε άλλους δεν αρέσουμε. Λογικό είναι. Δεν μπορεί να αρέσει και σε όλους. Αλλά. Δεν θα ήταν και ωραίο να σου πει. Να ξέρετε δηλαδή και ότι καυγάδες έγιναν εδώ με τον Ζάχο γιατί. Μέσα πόσο είναι, 7, 8 μήνες είναι εκπομπή. Σε ένα χρόνο κλείνουμε. Είναι 10 μήνες εκπομπή. Είναι 10 μήνες εκπομπή. Δεν γίνεται ένας παοξής με ένα αριανό να κάνουν μόνο καραμπούρι και πλάκα. Δηλαδή εδώ υπήρξαν στιγμές έντασης πραγματικές. Που είμαστε, εγώ 49, ο Ζάχος 50. Ήμασταν έτοιμοι, ρε παιδί μου. Εντάξει, okay, που λέει ο λόγος, έτσι. Έτσι, έτσι. Αλλά πραγματικά είχαμε πει από την αρχή με τον Ζάχο κάποια πραγματάκια τα οποία τα τηρήσαμε. Έτσι. Έτσι, και δεν χρειάζεται να ξαναπούμε. Έτσι, έτσι. Και αν συνεχιστεί η εκπομπή, έτσι θα είναι. Πάλι στο ίδιο τέμπο και στο ίδιο μήκος κύματος. Πάντως, εγώ τον παραδέχομαι. Κόβει το μάτι του, να πούμε, το Σάββατο Μπαντελίδη. Αυτό που έχει ταβάνει την πέμπτη θέση, τον προπονητή σας, να πούμε. Α, νόμιζα για το δικό σου, λες που καλύτερα έχει βγει τέταρτος, νομίζω. Ο δικός μου, ποιος. Αυτός που ήρθε. Τέταρτος στην Πορτογαλία, αυτός, ρε φίλε. Αυτός που στεναχωρέθηκε ο Μέση που δεν πήγε στην Μπαρτσελόνα. Τέταρτος στην Πορτογαλία για να βγεις είναι σαν να έχεις πάρει 3 πρωταθλήματα στην Ελλάδα. Ήθελε. Ο Μέση κλαίει. Με ποια ομάδα, με την Μπράγκα. Με την Μπράγκα, ναι. Εντάξει. Η Μπράγκα, δεν ξέρω. Να σας πω κάτι. Ωραία. Η Μπράγκα, αν το θυμάμαι καλά, πριν καμιά δεκαετία, όχι δεκαετία, 9, 8, 11, 7, έφτασε τελικό UEFA, νομίζω, έτσι. Η Μπράγκα. Δεν ξέρω αν το πήρε κιόλα. Όχι, δεν το πήρε. Έφτασε τελικό UEFA, αλλά δεν το πήρε. Νομίζω με αγγλική ομάδα, με ποιον και έπαιξε, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Έφτασε τελικό UEFA. Ήθελα να καταλήξω κάπου. Κατέληξε. Ότι ο προπονητής σας, όπως είπα, που έχει ταβάνει την πέμπτη θέση και πραγματικά πρέπει να πανηγύριζε μόνος στο Λευκοπύργο όταν ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα πέρσι. Ναι. Κόβει το μάτι του, βλέπω. Γιατί, τι σου έκανε δηλώσεις και είπε: Βλέπω πρόοδο στην ομάδα. 11 γκολ έφαγε, ένα έβαλε. Τι σχέση έχει αυτό. Από τριάρα σε τριάρα και από τριάρα σε πεντάρα πήγε δηλαδή. Όποτε βλέπεις τον. Πώς τον είπες, κόβει το μάτι του, βλέπω. Όποτε βλέπεις απέναντί σου. Συγγνώμη, θέλω να σχολιάσεις λίγο αυτό πρώτα. Ωραία. Ο Άρης σε τρία φιλικά που είδαμε έφαγε 11 γκολ. Τι σχέση έχει αυτό. Να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Επίτευσέ μου, παρακαλώ, να ολοκληρώσω. Και έβαλε με το ζόρι ένα κατά τύχη. Ωραία. Έτσι. Λέω εγώ. Πέρσι θυμάμαι τον Άρη. Ναι. Αυτό ακριβώς θα απαντήσω. Νεοφώτιστος στην προετοιμασία. Νεοφώτιστος είναι όταν πας. Νεοφώτιστος πρώτη... είναι όταν ανεβαίνεις από κατηγορία στην ΑΦΑ. Όχι, όχι. Για μένα. Για σένα πες τι θες. Κοίτα, υπάρχει ετυμολογία της λέξης. Ετυμολογία για σας. Μπορεί να είναι ό,τι θέλεις. Νεοφώτιστος είναι. Ετυμολογία είναι στο λεξικό το δικό σας του Γκέμπερς που έχετε. Όταν ανεβαίνεις κάπου για πρώτη φορά. Τότε είσαι νεοφώτιστος. Έχουμε μια διαφορετική τοποθέτηση στο θέμα. Δεν έχουμε εμείς. Πάμε τον Παμινιώτη. Εγώ... Δεν με ενδιαφέρει ο Μπαμπινιώτης. Α, δεν σε ενδιαφέρει ο Μπαμπινιώτης. Όχι, δεν σε ενδιαφέρει ο Μπαμπινιώτης. Ο Μπαμπινιώτης δίπλα στο Παοξής έγραψε Βούλγαρος. Τι έγραψε? Δίπλα στο Παοξής έγραψε Βούλγαρος. Αν σε ενδιαφέρει εσένα αυτός ο άνθρωπος, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ λοιπόν λέω ότι πέρσι νεοφώτιστος ο Άρης, νεοφώτιστος εννοώ όχι την κυριολεξία της λέξης όπως τη λέει ο άτιτλος δίπλα μου. Έτσι. Εννοώ ότι όταν μια ομάδα ανεβαίνει από την Β στην Α. Δεν το έχω νιώσει, δεν το ξέρω. Ναι. Εσύ το έχεις νιώσει 3-4 φορές. Φυσικά, αφού είσαι. Μπορεί να ξέρεις. Ήταν παγωμένα τα χρέη. Έκανε δηλώσεις και είπε ότι βλέπω πρόοδο φυσικά στην ομάδα. Βλέπει πρόοδο. Ναι, αλλά πέρσι ο Άρης δεν έφαγε γκολ σε φιλικό, σωστά, νομίζω. Έτσι. Αν θυμάμαι καλά. Ναι, είχε με μόνο προπονητή. Με προπονητή ποιον? Τον Ερέρα. Τον Ερέρα. Ωραία. Ο οποίος έκανε τρεις συνεχόμενες νίκες. Ναι. Μιλούσατε για πρωτάθλημα. Μιλούσατε, okay, μιλούσατε για δεύτερη θέση, μιλούσατε για κύπελα. Πάλι τα ίδια μην λέμε όμως. Δεν λέμε τα ίδια. Τα ίδια λέμε. Και εγώ θα σου πω κάποιοι δικοί συνοπαδοί μιλούσαν. Κάποιοι δικοί συνοπαδοί μιλούσαν. Θα πάτε στο Champions League και θα πάνε στην τετράδα. Πρόσεξε, τι θα κάνουμε τώρα, αυτό δηλαδή. Που λέγανε το 99,9% των παοξίδων
ήταν ότι ο ΠΑΟΚ ενδεχομένως θα τα πάρει το πρωτάθλημα πέρσι. Όχι, όχι, και έγινε, και, ναι, τώρα το 0,01% των βλαμμένων, γιατί υπάρχουν και οι σουρωμένοι, υπάρχουν και οι φτιαγμένοι, υπάρχουν και οι αδαείς, υπάρχουν και οι χαζεμένοι. Μπορεί να έλεγε ότι θα παίξει και ο τελικό Champions League ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, μην τρελαθούμε. έχει τεράστια διαφορά αυτό που λες εσύ με αυτό που λέω εγώ. Τέλος πάντων, η ουσία είναι. Η ουσία είναι ότι αυτόν που διώξατε κακή κακός με τρεις συνεχόμενες νίκες που σας έδωσε ελπίδες και όθηση να τερματίσει ο Σάββας Παντελίδης να πιάσει το ταβάνι του πέμπτη θέση, δεν έφαγε γκολ πέρσι σε φιλικό. Και ο Σάββας Παντελίδης έχει φάει 11 ως τώρα και έχει βάλει ένα. Αυτός που δεν έφαγε γκολ, μετά έκανε 4 συνεχόμενες ήττες. Κοντολογείς, όπως λέει και ο φίλος μας ο Χρήστος, ο συντοπίτης σου. Ο Στούμπος. Ο Χρήστος. Ναι. Κοντολογείς, όπως λέει και ο φίλος σου, τέλος πάντων. Θα σου πω μετά. Ναι, μετά δεν χρειάζεται, γιατί το 8-10 γι' αυτό την πληρώσαμε, να ξέρεις. Θα σου πω μετά. Λοιπόν, να απαντήσω. Ναι. Δεν τελείωσε. Κοντολογείς. Τα μηνύματα. Γιατί αυτά δεν τα λέτε στα All About Aris. Ναι. Ούτε τα γράφετε στα κίτρινα sites. Ωραία. Έτσι. Τα δείχνετε όλα παραδεισένια. Τα λένε στο Πάο. Τα μηνύματα. Στο Πάο και 24 τα λένε. Τα μηνύματα που έρχονται. Ανησυχεί. Τα μηνύματα που έρχονται από την προετοιμασία του Άρη. Είναι αρνητικότατα. Μπράβο. Και ανησυχείς, έτσι. Δηλαδή, εγώ. Ανησυχείς. Εσείς πρέπει να ανησυχείτε. Όχι, γιατί, δεν ανησυχούμε καθόλου. Γιατί. Πόσο μηνός σήμερα, παρακαλώ, 16. Σήμερα 16, 9 μέρες. Σε 9 ημερούλες, 25 του μηνός, έρχεται ο Κύπριος εδώ. Έρχεται η άλλη μέσω. Καλά, είσαι με τον Άρη, δεν είσαι. Συγγνώμη, είσαι με τον Άρη, δεν είσαι να πάρει πόντους να βγει ο πρωταθλητής. Εγώ είπα ότι είμαι με όλες τις ελληνικές ομάδες που θα κερδίζουν για να φέρουν πόντους στην Ελλάδα για να βγαίνει ο πρωταθλητής απευθείας. Σε ένα-δύο χρόνια στους ομίλους. Ωραία. Πρωταθλητής, είπαμε, ΣΑΕ, τα επόμενα 5 χρόνια είναι ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι και ταφυντικό της χώρας πλέον. Για τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής, είπες. Το μήνυμο. Το μήνυμο. Να το σοβέζει ο Τζισοδίου. Το μήνυμο. Να το κήρυξε την αυτοκίνητα. Έναν έχω. Ένα χρόνο έχω ήδη. Έχεις. Αυτό είναι δεδομένο. Δύο είναι βέβαια. Όχι, δύο δεν είναι. Ένα είναι. Βέβαια. Καθόλου αφυσικό σε 100 χρόνια, αν μας βάλουν σε ένα ψυγείο, σε 100 χρόνια μας κάνουν από την κατάψυξη, να λέτε ότι να την έχετε αλλάξει την ιστορία, να λέτε ότι έχετε δύο. Κοίταξε. Καθόλου, δεν το θεωρώ καθόλου απίθανο, διότι στην προπαγάνδα είστε νούμερο άλλο ένα. Αυτό. Αλλά να ξέρεις ότι σε 100 χρόνια από την κατάψυξη και να μας βγάλουν. Δεν θα έχει πάρει ο άλλος. Εσύ δεν θα έχεις πάρει και τώρα. Σε κατάλαβα. Αυτό θα το δούμε. Ξέρεις, γι' αυτό σε είπα. Αυτό σε είπα, εύχομαι να ζήσεις 650 χρόνια. Δεν θέλω να ζήσω. Ποια ήταν η προηγούμενη. Ναι, είδες, το είδες, το πρόλαβες. Το πρόλαβες στο μάτι σου. Ωρε φίλε, τι σαλιάρης είμαι εγώ, αλλά τι σαλιάρης. Εύχομαι να ζήσεις 650 χρόνια. Δεν θέλω να ζήσω. Να μην δεις τον Άρη να παίρνει κύπελλο. Εγώ λέω για τα επόμενα 34 χρόνια μην βάλετε γκολ, τρέγια. Γκολ να μην βάλετε. Δεν πειράζει. Μηδέν να γράφει πάντα. Δεν μας πειράζει. Δεν υπάρχει. Ένα ντάμπλ στην ιστορία μας το κάναμε. Λοιπόν. Και δόξα τω Θεώ, δόξα πιάσαμε Θεώ. Διψήφιο αριθμό τίτλων στο ποδόσφαιρο. Βρουμ, βρουμ. Αστέρι. Όχι, αστέρι είναι στα πρωταθλήματα. Αστέρι, το οποίο άμα το κάνει διπλό σε τρίγωνο. Το κάνει περιστέρι. Μαρτυρά μια σημαία μια χώρα. Λοιπόν. Μπλε και άσπρο είναι. Λοιπόν, είπε εδώ, έκανε ένα σιδηρόδρομο. Δεν μ' άφησε να απαντήσω για τον Ερέρα μα είπε. Έκανε όλα αυτά που είπε ο Ερέρα, έκανε τρεις νίκες στην αρχή, όντω. Αλλά μετά δεν μα είπε τι έγινε μετά τι τρεις νίκες. Δεν μας είπες τι έγινε. Μια χαρά ήταν κάτι φορά. Μια χαρά ήταν. Μια χαρά. Το φάγατε. Τον φάγαμε. Ωραία. Όλο αυτό το αποτέλεσμα που είδατε. Έτσι. Ωραία, εμείς τον φάγαμε. Περίμενε. Μετά πήγε ο άνθρωπος, εγώ που δεν είμαι. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι ο καθένας δείχνει με τα αποτελέσματα τη δουλειά του. Δεν λέω. Οι ποδοσφαιριστές σε εισαγωγικά τον κάρφωσαν μετά ότι δεν κάναν προετοιμασία. Δεν τα λέω εγώ. Μπα. Και δεν τα είπε ένας. Τα είπαν πολλοί. Και τι λοιπόν. Τα λέγατε στην αρχή. Ε? 9. Εγώ που ήμουν στην προετοιμασία του Άρη, ρε φίλε. Πού να ξέρω εγώ τι γίνεται. Ήταν η ρεπόρτερ. Ή ξέρω. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, ρε. Θα αλλά το ρεπόρτερ, ναι. Λίγο. Εγώ που δεν ξέρω, εσύ ξέρεις από προπονητική, έτσι. Εγώ αν είμαι στην προετοιμασία, που δεν είμαι και δημοσιογράφος, έτσι. Παραγωγός κλάιμαϊ. Καταλαβαίνω αν γίνεται σωστή προπόνηση ή όχι. Μπορώ να καταλάβω εγώ. Μου δίνεις μεγάλη πάσα, φιλαράκι. Γιατί είχα πει προηγουμένως στον Τάσο ότι θέλω να κράξω λίγο τους δημοσιογράφους, όχι τους δικούς σας, τους δικούς μας πρώτα απ' όλα και κατ' επέκταση όλους, οι οποίοι είναι ασόβαροι, πηγαίνουν, λένε. Οτιδήποτε θες να ακούσεις, ότι δεν έγινε αυτό, ότι έγινε, έκαναν πλάκα στην προετοιμασία, χωρίς να ξέρουν και χωρίς να εξηγούν. Πες μου και πού είστε δημοσιογράφοι, ένας να πιάσει το γυμναστή, το βασικό της ομάδας και να τον πει: άνοιξε το καλεντάρι σου, ρε φίλε. Εσύ έχεις αγώνα για Champions League, για UEFA, για οτιδήποτε τότε. Τότε έχεις να παίξεις με Ολυμπιακό, τότε έχεις κορύφωση. Πού θα βρίσκεται η ομάδα στα εργομετρικά, πού θα βρίσκεται στη φυσική κατάσταση, πώς δουλεύεις. Δεν κάνει κανένας και τίποτα. Δεν κάνει τις ερωτήσεις, αυτές που πρέπει, γιατί δεν τις ξέρουν φυσικά, είναι άσχετοι. Δεν φροντίζουν να μάθουν και δεν ενημερώνουν και σωστά τον κόσμο.
Και φυσικά μετά, όταν φεύγει ένας προπονητής, ένας παίκτης, το βγάζουν σουρωμένο, το βγάζουν αυτόν που δεν μπορούσε να κάνει προπόνηση, ότι δεν είχε φυσική κατάσταση. Έρχεται ο άλλος ο προπονητής, ξαφνικά με το που κάνει 2-3 γκέλες δεν έχουμε παίκτες. Με τον προηγούμενο οι παίκτες ήταν παικταράδες, με τον επόμενο γίνονται σαπάκια. Και στην προετοιμασία λέει: θέλω όλους 10 παίκτες. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Ξεκινάνε και τελειώνουν από τους δημοσιογράφους και κάποιοι θα πρέπει να γίνουν σοβαροί, να κάνουν σωστές ερωτήσεις και σωστή κριτική. Κριτική του τύπου δεν έκανε προετοιμασία, για μένα δεν είναι τίποτα. Ωραία, πες μου τι είναι η προετοιμασία για σένα. Τι μεσόκυκλους, τι έκανες, που έκανε δύναμη, αντοχή, που ξεκίνησε. Πρέπει να υπάρχουν ειδικές γνώσεις εννοείς για αυτό το πράγμα. Ναι, ειδικές και μπορούν να τις μάθουν. Όπως μπορούν να μάθουν, η δουλειά τους είναι αυτή. Δεν είναι δικιά μας. Εσύ ναι. Είσαι παραγωγός, έχεις ωραία εδώ, κάνεις την εκπομπούλα σου. Αυτή η δουλειά τους είναι να πάνε από πίσω να τρέξουν και να δουν πώς και τι δουλεύει και να ρωτήσουν γιατί το δουλεύει. Έχει κάποια φιλοσοφία από πίσω. Γιατί υπάρχει και το φορμάρισμα μέσω των παιχνιδιών, κάτι που δεν το ξέρουν οι άλλοι. Ο κάθε προπονητής επιλέγει πώς θέλει να φορμάρει την ομάδα του και πότε θέλει να δώσει ακριβώς. Έτσι. Δηλαδή, ο Άρης τώρα που ξεκινάει νωρίτερα, λογικά θα δώσει έτσι λίγο περισσότερο στην αρχή, έτσι. Λογικό κοίταξε, είναι. Δεν μπορείς να τους πας σε full ρυθμούς έντονους για να πας να παίξεις κατευθείαν τον αγώνα, γιατί δεν θα μπορέσεις να αποδώσεις. Θα είναι η απόδοση στο 60%. Προτιμάς να έχεις πιο χαλαρούς ρυθμούς, σχετικά σε medium interval, για να μπορέσεις στον αγώνα να βγάλεις. Ξέρεις όμως, γιατί απόδοση. Τώρα που είπαμε και προηγουμένως για την προετοιμασία Ερέρα, όπως το λένε οι ποδοσφαιριστές, έτσι. Γιατί μιλήσαμε και με 2-3 έτσι. Πετυχαίνουμε η Θεσσαλονίκη, τι είναι, χωριό είναι. Σου πετυχαίνεις και ρωτάς. Ναι. Λοιπόν, ακριβώς γι' αυτό λένε στην αρχή ήμασταν τα πόδια ελεύθερα και άνετα και μετά. Γιατί λέει δεν κάναμε προετοιμασία. Έτσι είπανε, εντάξει. Δηλαδή δεν κάναμε προετοιμασία. Κάναμε πολύ χαλαρή προετοιμασία. Ακριβώς. Και φίλε μου Ζάχο, υπάρχει και το. Έχω τον γυμναστή, έχω τον εργοφυσιολόγο μου, έχω ένα team πλέον. Δεν είναι ένας προπονητής κάνει την προετοιμασία. Έχω λοιπόν το team μου και λέω: αυτούς πρέπει να τους ομαδοποιήσω. Έχω πάρει ένα παίκτη που σέρνεται, έχω πάρει ένα παίκτη που περπατάει και έναν στο 10. Πρέπει να τους κάνω όλους όμως ομάδα. Δεν μπορούν να ακολουθήσουν όλοι ένα πρόγραμμα γιατί οι μισοί θα είναι τραυματίες. Οπότε αναγκάζομαι φυσικά και προσαρμόζω το πρόγραμμά μου έτσι ώστε τουλάχιστον να έχω ένα 50-60-70% που θέλω να, όσο πιο ψηλά γίνεται να στοχεύσω χωρίς τραυματισμούς. Μια πετυχημένη προετοιμασία είναι αυτή που βγαίνει χωρίς τραυματισμούς, το ξέρετε. Ωραία. Πάμε λοιπόν, διάλυμα. Πάμε στο διαλυματάκι. Βλέπω περάσαμε και αρκετά λεπτά τις 9. Έπρεπε ήδη να έχει γίνει το διάλειμμα. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 23-12-87 και 3-8. 69-45-287 και 3-8. FM και ενώ το μήνυμά σου σχολείο σας 54-5-26 στέλνετε. Έχουμε εδώ το φίλο μας το Θόδωρο. Μέχρι τις 10 η ώρα θα είναι η Ράδιο Μαρμίτα. Πάμε στο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. 23-12-87 και 3-8. 69-45-287 και 3-8. Θοδωρής το φιλαράκι μας από το Ανόβερο, Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ στο στούντιο, μέχρι τις 10 η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Συγγνώμη Τάσο, θέλω να το σχολιάσω, δεν γίνεται. Ποιο, για πες. Δεν γίνεται ρε φίλε, δεν θα πω όνομα, φωτογραφίζω. Ναι. Διαβάζω εδώ μία, δεν έχει σχέση με τα αθλητικά έτσι. Mm. Είναι μία νεαρή γυναίκα η οποία ήταν τραγουδίστρια, δεν γίνεται να μην το σχολιάσω, συγγνώμη. Από reality δεν βγήκε αυτή. Από reality είναι. Mm. Ναι, από reality τραγουδίστρια, ναι, από reality όπως λες. Του έντεχνου ας το πω τραγουδιού έτσι γιατί αυτοί που τραγουδάνε λίγο έντεχνο αυτούς που τραγουδάνε τα λαϊκά τα τέτοια τους νομπάρουν και λίγο και άλλο τόσο δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό έβαλε η κοπέλα για Ευρωβουλή δεν βγήκε έβαλε για βουλευτής βγήκε δεν παίζει ρόλο το κόμμα ούτε ποια είναι και διαβάζουμε τώρα αν είναι αλήθεια βέβαια έτσι λέει ότι παρατάει το τραγούδι τόσο πολύ ήταν αφοσιωμένη και δοσμένη στο τραγούδι γιατί βγήκε βουλευτίνα δηλαδή αφήνει το τραγούδι την τέχνη της αυτό που αγαπούσε από μικρή γιατί είναι βουλευτή, θα είναι βουλευτίνα Θόδωρε κατάλαβες τι σημαίνει αυτό θα έχουμε τα 5.000 και τα 6 και τα 7 το μήνα τι να πάω τώρα σε καμιά πίστα να τραγουδήσω που δεν τραγουδούσα αλλά λέμε δεν είναι μόνο τα 7.000 δηλαδή, δηλαδή θα παίρνει 7.000 η Ραλία. Μπράβο, μία ώρα δεν είπα τίποτα η Ραλία. Γιατί είχαν... κακό είναι να πεις ότι βγήκε η Ραλία Χριστίδου βουλευτής. Με επιφύλαξε έτσι. Εδώ γιατί... βγήκε ο Χίτας ρε φίλε. Ρε φίλε. Εδώ στο Λίμπερο ήταν. Εντάξει. Βγήκε ο Χίτας βουλευτής. Δεν είπε ο Ρε φίλε, συγγνώμη. Εσύ, ο Λουμινάτη έκανε με τον Σύριο. Ο Χίτας που δεν τον ξέρω εγώ τον άνθρωπο. Είπε ότι σταματάει τη δημοσιογραφία επειδή βγήκε τέτοιο. Όχι, αλλά ο Χίτας, για να ξέρουμε λίγο εδώ στην πόλη μας τι γίνεται, ήταν μέσα στις κασέτες που έλεγε το. Του Σάββατο Θεοδωρίδη, ναι. Μπαρμπασάβα, ό,τι θες από μένα, εγώ εδώ είμαι και ό,τι κουστάρεις. Δεν το ξέρω αυτό. Τι δεν το ξέρεις αυτό. Δεν το έχω ακούσει, ρε φίλε. Και βγήκε βουλευτής στη Θεσσαλονίκη. Ναι, εγώ λέω ότι κάποιος ο οποίος βάζει. Με κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Τη είπα, ξενεύεσαι γιατί η Ραλία Χριστίδου. Θέλω να πω, τι θέλω να δείξω. Κοίταξε τώρα εδώ πέρα. Κοίτα, ρε,
Στον έκτο όροφο. Το ρετυρέ θα φτιάχτηκε το ρετυρά. Δεν ξέρω αν φτιάχτηκε εγώ, ρε φιλαράκι. Αν ημερεμετιάστηκε, βλέπω να πούμε 6 ορόφους εδώ πέρα. Εγώ λέω, και κοίτα το μικρόφωνο, το βλέπεις, όπως το πιάνει το μικρόφωνο. Το πιάνει, ναι, ωραία το πιάνει το μικρόφωνο. Ξέρει, είναι η κοπέλα, το έχει με το τραγούδι. Το έχει, το έχει. Φωνάρα. Τόσο πολύ το μεγάλη είχε φωνάρα. Που μόλις βγήκε βουλευτής τα παρατάει, λέει. Ναι, εντάξει. Ναι, εντάξει, ωραία. Μάθε τεχνική άστην και απειλήσει και άστην. Ωραία. Τι να πω, εντάξει. Τα συμπεράσματα δικά δεν μπορούσαμε να το σχολιάσω. Συγγνώμη, τόσο πολύ ήταν αφοσιωμένη στην τέχνη της, τόσο πολύ ήθελε να γίνει τραγουδίστρια η κοπέλα, που μόλις βγήκε βουλευτής, γιατί μεγάλο φόρτο θα έχει σαν βουλευτής, πιστεύω θα φτιάξει καμιά 35, 36, 38 νόμους η κυρία Χριστίδου. Λοιπόν, τι να πω, συγχαρητήρια. Με επιφύλαξη, αν, γιατί είναι από ένα site, έτσι, παρατάει το τραγούδι για να αφοσιωθεί στην πολιτική και να μας σώσει και η κυρία Χριστίδου. Yeah. Λοιπόν, 23-10-287 και 3 οκτάρια. 69-45-287 και 3 οκτάρια. Λοιπόν, να μην διαβάζω εδώ τι γίνεται τώρα στο Nick Gallis Hall. Νομίζω ότι θα υπάρχει ενημέρωση αργότερα. Νομίζω είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος μετά, έτσι. 10 η ώρα ο Νίκος, δεν είναι, Τάσο? Mm-hmm. Ωραία, οπότε θα υπάρχει ενημέρωση. Εγώ επαναλαμβάνω, η άποψή μου είναι, και μετά πείτε ό,τι θέλετε εσείς για ΠΑΟΚ, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να δοθεί ανεξάρτητο το τι θα πει, εκτός αν βγάλει αποδείξεις, έτσι, ο κύριος, μιλήσει με αποδείξεις επιτέλους ο κύριος Γουλιέλμος, πρέπει να του δοθεί μια διορία μέχρι τέλος του μήνα, τέλος Ιουλίου, να άρει τα μπαν, γιατί αν δεν άρει τα μπαν, είμαστε για την Α2 σούμπιτο. Σούμπιτο. Και αυτά που διαβάζω, εντάξει, θετικά είναι, μακάρι να είναι έτσι, έτσι όπως φαίνονται. Λέει 6 χορηγίες 250.000 ευρώ σύνολο έκλεισε εχθές. Αυτά τα ακούγαμε και στο παρελθόν. Εγώ δεν λέω, επαναλαμβάνω, δεν λέω ότι δεν είναι αλήθεια. Λέω πράξεις πλέον και όχι λόγια. Πράξεις. Και η ασφαλιστική δικλίδα φυσικά είναι το όνομα του Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος ο άνθρωπος τουλάχιστον σοβαρός είναι. Τουλάχιστον σοβαρός είναι, οπότε σίγουρα κάποιες υποσχέσεις έχει πάρει που αν δεν γίνουν πράξη, θεωρώ ότι θα αποτελέσει παρελθόν για αυτός, έτσι. Ο Σούλης είναι ο καλύτερος προπονητής αυτή τη στιγμή Έλληνας που υπάρχει. Πιο φορμαρισμένος, είναι, πιο χαμηλό τόνο. Δεν έχει τι να κάνει. Δεν είναι, ναι, ο άνθρωπος ό,τι μπορεί κάνει. Όχι, αλλά είναι ένας άνθρωπος φοβερός, δουλεύει πάρα πολύ μεθοδικά και καμία ομάδα του δεν ήταν σκορποχώρη. Καμία ποτέ. Όλες οι ομάδες του πάντα παίζανε. Πάντα παίζανε μπάσκετ, πάντα πρωταγωνιστούσανε και παίζανε πολύ τίμια, δηλαδή αξίζει για 6, παίζανε για 7, αξίζει για 7, για 8. Αυτό έχεις δίκιο. Ποτέ δεν πήρε μεγάλο ρόστερ και να το ρίξει, το ακριβώς αντίθετο, κοντράριζε τα μεγάλα ρόστερ. Ήταν τυχερός στην αρχή της καριέρας του, αν θυμάσαι, στην αρχή της καριέρας του, δηλαδή ήταν βοηθός του Ντούσαν Ιφκοβιτς, έτσι. Έφυγε, το θυμάμαι κιόλας, 1η Ιανουαρίου έφυγε ο Ιφκοβιτς, έφυγε 1η Ιανουαρίου, δεν θυμάμαι το λόγο, έφυγε. Και πήρε την ομάδα ο Σούλης Μαρκόπουλος και πήρε ο ΠΑΟΚ το Κόρατς τότε. Εκείνη τη χρονιά είναι, έτσι. Λοιπόν, είδες που τα θυμάμαι καλά. Μπράβο, είσαι. Καλά. Λοιπόν, αυτό που λες είναι έτσι. Αλλά πρόσεξε, αν δεν ξεμπάν ο Άρης, δεν μπορεί να πάρει Αμερικάνους. Δηλαδή θα έχει ή έναν ή δύο. Αυτές είναι οι επιλογές του και όλοι οι άλλοι θα είναι με έξι. Όπως καταλαβαίνεις, όσο και να είσαι Άρης, όσο και οι άλλοι να μην είναι με έξι Αμερικανούς και εσύ να είσαι με 1,5-2, είσαι. Είσαι σούμπιτος, έφυγες. Και πώς μπορούν εσύ, Ζάχο, ομάδες τώρα πουθενάδες, δηλαδή κάτι Κίνη, κάτι νησιά, κάτι που έχουν 50 φιλάθλους, να έχουν τέτοιους επενδυτές, γιατί το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που ποτέ δεν βγάζει, χάνεις τα λεφτά σου. Πρέπει δηλαδή ο άνθρωπος που βάλει τα λεφτά του, όχι στο μπάσκετ, ένα παραπάνω, δεν πρόκειται ποτέ να τα πάρεις. Να κάνει την ψώρα του. Πώς βρίσκονται και παίρνουν καφενεία, συγγνώμη κιόλας, έτσι, μικρότερες ομάδες, και ομάδες σαν τον Άρη, σαν τον ΠΑΟΚ, σαν γωνία μαγαζιά που έχουν μια ιστορία μπασκετική τουλάχιστον Α, έχουν χαράξει το δρόμο τους, να μην μπορούν να βρουν έναν άνθρωπο να βάλει 200-300 χιλιάρικα. Ωραία. Λοιπόν, και λίγο προηγουμένως, επειδή λέγαμε αυτό για το. Είναι πολύ ωραίο, μου το έστειλε ο φίλος ο Θόδωρος, που λέγαμε για μερικούς, λέει ο Τάσος, που υπερβάλλουν, που είπα εγώ ότι είπε ένας ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να φτάσει μέχρι και ημιτελικό Champions League, έτσι. Ο Ιβάν Σαββίδης στα εγγένεια του Μακεδονία Παλάς μίλησε για τα εκατομμύρια που θα φέρει στην Ελλάδα αλλά και για τα ευρωπαϊκά τρόπαια που θα πανηγυρίσει ο ΠΑΟΚ. Εδώ θα βάλουμε το Champions League του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Ο Ιβάν Σαββίδης πάντως, να πούμε ότι αυτά που λέει τα κάνει πράξη. Για ευρωπαϊκό εδώ μιλάμε. Για ευρωπαϊκό θα δούμε. Ναι, για Champions League. Για ευρωπαϊκό θα δούμε. Ναι. Πάντως αυτό που είπε ότι θα καταστρέψω το ποδόσφαιρο των Αθηνών. Ναι.
Έχει αφήσει τον Ολυμπιακό άτιτλο για τρίτη, για δεύτερη χρονιά. Για δύο χρονιές. Έχει καταστραφεί ο Παναθηναϊκός. Έχει καταστραφεί ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ δεν μπορεί να κάνει μεταγραφή τον τέταρτο επιθετικό που πήρε για πλάκα τον Γκαρέλη πέρσι ο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Ξέρεις γιατί ήταν. Και επίσης οι τροπεοθήκες γεμίζουν σιγά σιγά στο Μακεδονία Παλάς. Αυτό που είπε δηλαδή το υλοποιεί. Ναι. Τα τελευταία γιατί... τρία χρόνια έχει φέρει τέσσερις τίτλους στην πόλη επί προεδρίας του. Γιατί... αυτά που λέει λοιπόν ο Ιβάν Σαββίδης τα League πραγματοποιεί σιγά σιγά. Για Champions League πρέπει πρώτα να περάσουμε ο μήνος και βλέπουμε. Εντάξει. Ας κοιτάξει ο φίλος τώρα που το πόσταρε αυτό και μας κάνει τον πονηρό να βάλει γκολ σε τελικό η ομαδούλα του. Τι να βάλει τελικό. Και μετά ας μιλήσει. Αφού το είπε ρε. 73 χρόνια. 73 χρόνια είσαι χωρίς. Το είπε. 73 χρόνια είσαι χωρίς πρωτάθλημα. Και τι έγινε. 49 χωρίς κύπελο. Μπράβο. Εντάξει. Αυτό που είπε θα μας πεις. Αυτό που κάνει τώρα είναι θράσος. Γιατί είναι θράσος. Δεν μιλάνε και δεν κοντράρουν το αφεντικό της χώρας. Απλά συμπορεύονται μαζί με το αφεντικό της χώρας. Ναι. Μήπως και τσιμπήσουν. Μήπως και τσιμπήσουν καμιά διακρισούλα. Άκουσε η τρίκα μου έγινε καγκελάριο. Καγκελάριος τρέμει κιόλας γιατί παθαίνει και ένα τρέμουλο η Μέρκελ τελευταία. Κοίταξε τώρα, δεν ξέρω πότε είναι καγκελάριος. Εμένα κάγκελο μου είναι εδώ και τρία χρόνια τελευταία που παίρνω τέσσερις τίτλους. Σου μιλάω για κάγκελο μασί φιλαράκι. Δεν πέφτει με τίποτα το κάγκελο. Είναι μασί φιλαράκι. Άλλοι πέφτουν σε άλλες κατηγορίες. Και αντί για γιοταχή έχουν τρακτέρ με μεγάλες δόδες. Τάσο, έχεις πρόεδρο, ο οποίος κατεβαίνει κάτω. Κλείνουν τον δρόμο, ρε φίλε. Κλείνουν τον δρόμο για να τον πάνε. Και κάποτε, Ζάχο, είχαμε πρόεδρους οι οποίοι κλείναν ραντεβού κάτω και δεν τους δεχόντουσαν. Μεταξύ πηγαίναν από το αεροδρόμιο. Α, και αυτός, αυτό είναι άλλο, ναι. Έτσι, για να καταλάβεις το μέγεθος. Και ότι πλέον αλλάξαν πολλά πράγματα άλλαξε, και δεν τους αρέσει. Άλλαξε και η κυβέρνηση όμως, πρόσεξε. Και η κυβέρνηση δεν μας πειράζει καθόλου. Α, μπορεί να έχεις και δίκιο. Θα το να σου πω γιατί. Γιατί επί ΣΥΡΙΖΑ έχασα εγώ το πρωτάθλημα, μου το κλέψανε, δεν το έχασα. Έτσι, αγωνιστικά εγώ το πήρα. Το χάσε, μια χαρά το εσύ μπορεί να πει το χάσε, εγώ το λέω χάσε. Ότι το κλέψαν. Τώρα, άμα σου συμβεί και σε ένα κάτι τέτοιο, θα θέλω και να. Και το 80 μου το κλέψανε. Μου το κλέψαν το 80. Κλέψαν, ωραία, μου το κλέψαν. Κλέψαν. Τι μου το κάνανε. Οπότε, το πεψάκ. Λοιπόν, ο άνθρωπος έχει χώσει πολλά εκατομμύρια και επειδή οι Αθηναίοι από κάτω. Αν ήταν αυτό το μέγεθος του Παναθηναϊκού, ας πούμε, ο Σαββίδης, θα τον προσκυνούσε όλη η Αθήνα, θα γράφανε όλοι διθύραμβους. Δεν τους αρέσει ναι, ότι ήρθε ένας τέτοιου μεγέθους επιχειρηματίας στη Θεσσαλονίκη και μας έκανε εδώ το χωριό, μας έκανε πάλι πόλη. Ότι χώνει είμαστε χρήματα. Χωριό είμαστε. Ναι, φίλε, χώνει χρήματα όμως, προσπαθεί για την πόλη, είναι κύριος όλες τις πληρωμές του. Κύριος, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό κανένας. Όλοι τον είχαν προσπαθούσαν να το σπηλώσουν για πανταξί, για ξέρω εγώ τι. Και τώρα του βγάζουν όλο το καπέλο. Αριανοί και παοξίδες. Είναι έτσι ή δεν είναι. Λοιπόν, πάω εγώ τώρα. Συγγνώμη, θα σας. Επειδή έβαλα για τη φωτογραφία εκεί πέρα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, πάω να εκτελέσω το καθήκον μου. Ένα ξανθό πλασματάκι. Τι? Τι. Πάλι με φίλοι θα βγεις. Όχι φίλες. Μας έχεις κάνει σε όλη την πόλη. Μας έχεις κάνει ρεζίλ σε όλη την πόλη. Δεν μπορούμε να πούμε να. Σχέση. Έχω, τι έχω κάνει. Σχέση. Δεν μπορώ, αυτά δεν δίναμε θα να σκοράρεις. Πω. Θα σκοράρεις. Θα τον μπουρί. Θα κανελώσεις το ριζόγαλο. Λοιπόν, δεν γίνεται να λέω τέτοια δημόσια. Πώς τη λένε. Αυροξυλάνθη. Πώς θες να τη λένε. Θα παίξετε το πάω κάρις, τι θα κάνετε. Τι θα... Μπορεί να απογοητεύσω άλλοι, δεν μπορώ να πω κύριε Τρέγια. Σοβαρά μιλάς. Όχι, ασόβαρα. Εσύ δεν είσαι ασθενής και αυτή είναι νοσοκόμα, θα παίξετε. Να μου χαθεί, σιγάμα. Δεν σου βγαίνουν τις ανομαλίες. Δεν γουστάρεις. Με τις ανομαλίες κάτι γίνεται. Δεν γουστάρεις έτσι περίεργες, το λες, νοσοκόμα κτλ. Αυτά είναι όταν υπάρχει φαντασία. Ανώμαλε. Για ανώμαλο είσαι και φαίνεσαι από που είμαι ανώμαλο. Μόνο χάδε να χάρε. Σύχαμα! Σε πιάσω μπουκάτσα τώρα και μία ώρα μιλά και λέω τι γίνεται εκεί. Με τον μπουκάτσα μιλά μία ώρα. Λοιπόν, δεν μου λε, μήπω θέλει να παίζει και την μικροβιολόγο να παίζει αίμα. Καλά, ρε. Από το πρωί, το πρωί η δουλειά μου είναι αυτή. Ζω με ρούχα. Πού να μου χάθει. Μπίλι, το τραγούδι. Βάλτε, μας έπρεξε ρε, με το τραγούδι. Το έμαθε να με χθες άκουσε πρώτη φίλε, φορά. Μας έπρεξε. Έλα, ρε, φίλε. Λοιπόν, θα δεν ευχαριστούμε άλλη μια φορά. Εγώ ευχαριστώ. Άντε εδώ. Ναι. Εντάξει. Εδώ στην Γρηγορία τι έκανε. Σε έκανε τέτοιο εδώ. Γεια σου, πιο... Γρηγορία. Σε έκανε πιο νέο εδώ. Σε έκανε πιο νέο. Δεν γίνονται αυτά. Στε... ξέρεις τη γράφει κάτω. Απίστευτο. Αυτό ξέρεις τι είναι κάτω. Τη γράφει. Η μητριά αποπλανεί τον νεαρό γιο τη. Αυτό σημαίνει. Εντάξει, φίλε, τι να κάνουμε. Θα κάνω πέτρα την καρδιά μου. Πώς έκανε έτσι, ρε. Κουκλάκι είμαι, ρε φίλε. Πεδαράς είμαι. Πού, αγόρι μου. Σκατά στα μάτια σας, ρε. Ματιάξτε.
Λοιπόν, τι γραμμή. Πάμε στη γραμμή. Άνθρωπο τη θάλασσα. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλησπέρα. Γεια σου, ρε Γιώργο Γανιώτη. Έφυγε το κουνούπι από εκεί. Όχι, ρε, εδώ είμαι. Έμεινα, ήμουν σίγουρο ότι θα είσαι εσύ. Γιώργο, έχω βάλει ρε φίλε αουτάνε πάνω μου. Έχω βάλει σπίρα ματ. Πώς λέγεται αυτό. Εδώ, εδώ κακό σπυρίδαμε. Εδώ ο κόνοψ. Κόνοψ, ού να μου χαθεί. Είδε πώ σου τη δίνω. Χαιρετώ καταρχήν και τον συνακροατή, τον Θόδωρο, τον οποίο τον εκτιμώ. Θόδωρος δύναμη, έτσι, μας έφερε μπλουζάδες. Ναι, καλησπέρα. Βάλε τη φωτογραφία, βάλε την πόστα, ρε. Μετά, ρε, σπίτι. Σπίτι. Λοιπόν, καταρχήν Χαλκιδική, παιδιά, δεν ακούγεστε, έτσι, εντάξει. Τώρα, επειδή εγώ Χαλκιδική είμαι συνέχεια, δεν ακούγεστε, μόνο ιντερνετικά. Το θέμα γιατί σας αγαπάει ο κόσμος και αυτό που είπε ο Θόδωρος είναι γεγονός, έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάω εγώ, πίσω από μένα τουλάχιστον ακούνε άλλοι 200-300 γενικώς, όχι μόνο Χαλκιδική και αλλού, έτσι. Γιατί είναι εκπομπή η οποία είναι αληθινή και πάνω απ' όλα είναι οικογενειακή. Δηλαδή. Να είσαι καλά, ρε Γιώργα. Κατσαλάκου. Αυτό είναι αλήθεια, παιδιά, να ξέρετε. Ο κόσμος, δηλαδή, οι ηλικίες δικές μας, όπως είμαστε εμείς τώρα περίπου 50, έτσι, ή 40 και κάτι, ή πιο μικροί, έχουν πάψει να ακούν τα ραδιόφωνα τα μεγάλα και τις εκπομπές αυτών που βγαίνουν και λένε. Μα ταΐζουν παπά συνέχεια. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα, δεν χρειάζεται. Οι εκπομπές που ακούει ο κόσμος είναι ελάχιστες και είναι όλες δηλαδή διαβασμένες για μας. Εγώ χαίρομαι πραγματικά δηλαδή αυτή η εκπομπή να συνεχίσει γιατί είναι κόσμημα. Έτσι, είναι κόσμημα. Όσον αφορά τώρα για το φίλο μου το Ζάχο κτλ. Να πούμε το σύστημα που έχει εφαρμόσει ο προπονητής του, το καινούριο σύστημα 5-3-3. Αυτό θα τα φιλικά είναι. Τα φιλικά τα σκόρπια. Αυτό θα παίξει. Τίποτα, καλά, Ζάκο. Και σκέφτομαι ότι μάλλον την τέταρτη αγωνιστική θα φωνάξουν τον κολλητό του εκεί κάτω να του βοηθήσει να του φέρει το σερτάκι να πούμε να αναλάβει. Μετά την τέταρτη αγωνιστική. Σερτάκι λέει, άμα είναι το χόρτο υψηλό και δεν το κουρεύουν, δεν μπορεί να παίξει η ομάδα του. Έχει θέμα. Και Ζάκο, δεν μου λε αυτού του προβολεί που βάλετε εκεί να πούμε στο γήπεδο πάνω στην Παπαναστασίου. Από τα Κινέζικα από κάτω πηγαίνουν, σου τους πήρε εσύ ο δικός σου. Έφυγε, πήγε προς νερού του. τον τρόμαξες. Όχι ρε, έπρεπε να φύγει, θα πάει σήμερα σκοράρι μάλλον, να στον λίγο ξελαμπικάρι να... Γιατί οπαδικά δεν μπόρεσε να ξεσπάσει φέτος. Έχει τη στεναχώρια του, σηκώθηκε, έφυγε από την πόλη δύο φορές. Πανηγυρίσαμε μία με τους πυρσούς για την κατάκτηση του κυπέλου και μία για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δύο φορές χιέστα, δεν την άντεξε. Σηκώθηκε και έφυγε από την πόλη. Έχει τα προβλήματά του, έχει τα ψυχολουμπάκα του. Του μεγαλώσαμε το κόμπλεξ. Οπότε άστον λίγο να πάει να σκοράρει, να φύγουν τα χαλίκα, τα χοντράδια από μέσα το μυαλό. Να ξελαμπικάρει λίγο για να τον έχουμε να πούμε τους επόμενους μήνες. Δεν ξέρω, έχει άλλους από πίσω, περιμένω στη γραμμή. Δεν ξέρω, μήπως έχει κι άλλους. Όχι, θα κάνουμε διάλειμμα. Μόνο μία ερώτηση στο Θόδωρο, αν μπορείς να απαντήσεις. Αδελφέ, επειδή το κατέχεις το άτομα, θα ακούω συνέχεια και πώς σχολιάζεις και τα λοιπά, θα ήθελα να μου πεις ένα πράγμα. Ναι. Θα προτιμούσα να πεις εμείς στον ΠΑΟΚ, έτσι, να έρθει ένας παίκτης, δηλαδή, αξίας, όπως ήταν, ξέρω εγώ, ο Ολιβέιρα ή αυτός που ήταν να πάρουν τα λοιπά, ή θα ήθελα σε μια μεταγραφή ενός πιο νέου ποδοσφαιριστή, ταλαντούχου και μεταπολιτική αξία. Στη θέση του Χάφε μιλάω, έτσι. Ναι. Κοίταξε, είναι τέτοιον χαφ φέραμε τον Αυγούστο στα 22 του χρόνια. Τον φέραμε για αυτόν τον λόγο. Γιατί είναι ένας χαφ πολύ δυνατός, ο οποίος ήρθε τώρα από τη Βραζιλία. Δεν τον έχει εμφανίσει δηλαδή άλλη ομάδα. Είναι η τακτική που κάνουν οι Ολλανδοί. Φέρνουν παίκτες πρωτοεμφανιζόμενους εδώ, τους ανεβάζουν και τους πουλάνε. Οπότε τέτοια μεταγραφή έχει γίνει. Τώρα ο προπονητής μας τι γινόταν. Αυτό που φωνάζαν οι άλλοι δεν ξέραν τι έπαιζε. 4-4-2. Όταν παίζει με ρόμβο, έχει ένα γκόφτι πίσω, ένα εξάρι που δαγκώνει τα πάντα. Αυτός φυσικά δούλεψε το δεύτερο τεταρτημόριο, δούλεψε την επίθεση μπροστά, βασιζόμενος στο ότι ένα εξάρι κάποια στιγμή θα πάρω και αν δεν πάρω θα την καλύψω τη θέση με τα οχτάρια να συγκλίνουν και τα δύο μαζί. Τώρα είναι ψηλά γράμματα αυτά, ναι. Αλλά έτσι το σκέφτηκε. Αυτό βλέπω και από τις προπονήσεις που δουλεύει. Φυσικά η μισή παραγωγή και η μισή όσοι είναι εκεί πέρα, κάποιος δεν το ρώτησε. Έλα εδώ, γιατί το δουλεύεις αυτό το πράγμα, γιατί πας έτσι, ποιος ο στόχος σου, πόσο φορμαρισμένος θα είσαι όταν θα παίξουμε. Αυτές τις ερωτήσεις που περιμένουμε εμείς σαν φίλαθλοι να ακούσουμε, δεν τις κάνουν. Βλέπεις κάνουν κάτι συνεντεύξεις τύπου είναι φίλος με τους παίκτες, ο κλαδόν κάθεται με τον άλλον και μιλάει, τετατέτ, αυτά τα κάνουν όλοι οι προπονητές. Αυτό που δουλεύει ο άνθρωπος είναι, ήρθε εδώ πέρα, είδε ότι ο Λουτσέσκου, ο οποίος ήταν πολύ κοινικός, γι' αυτό και μας χάρισε, έχουμε να χάσουμε δύο χρόνια, στην επίθεση ήταν δυστυχώς πάρα πολύ κακός. Αλλά με την ποιότητα που είχαμε, όταν έβγαζε 5 εναντίον 5,
Οι πέντε οι δικοί μας επιθετικοί με τους πέντε αμυντικούς της οποιαδήποτε ομάδας Παναχαϊκής, Ατρομήτου κτλ. Δεν συγκρίνονται στην ποιότητά τους. Στην ποιότητα λοιπόν το παίρνει το παιχνίδι. Αυτός ο άνθρωπος για να περάσει από δεν ξέρει ότι στην ποιότητα δεν μπορεί να βασιστείς μόνο. Πρέπει να έχεις πλέον και αυτοματισμούς, πρέπει να έχεις να παράγει σωστό ποδόσφαιρο. Να ξέρει ο κάθε παίκτης πού θα βγει και όταν θα χαθεί η μπάλα πώς θα κλείσει την παγίδα για να μπορέσει να την κερδίσει και να ξαναβγεί μπροστά. Δεν θα βγει δηλαδή κατά λάθος κάτι, θα βγει μέσα από τη δουλειά του. Οπότε δούλεψε την επίθεση, η άμυνα ούτως ή άλλως είναι καλά δουλεμένη. Και αυτό που έκανε ο Λουτσέσκου το τρίκ ήταν επειδή είχε αργά χαφ, φιλαράκι μου, άφηνε τους χώρους πλάγια, να πάει μπάρα πλάγια. Τρακέρανε οι επιθετικοί πάνω στα center back μας στα θηρία, τα οποία Κρέσπο και Βαρέλα δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει τέτοιο δίδυμο. Και σου έλεγε ότι σε δεύτερο χρόνο όταν θα βγει η σέντρα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τους καθαρίσουν. Χαμηλά δηλαδή, δύσκολα έμπαινε παίκτης μέσα. Όλοι πηγαίνουν από πλάγια την μπάλα. Και από πλάγιο πάω και πάλι δεν θα κινδυνεύσει. Οπότε και αυτός πάει την περπατημένη. Σου λέει θα δουλέψω όσο καλύτερα μπορώ την επίθεση, γιατί από εκεί θα μου δώσουν τα παιχνίδια. Και στην άμυνα θα του στείλω όλους πλάγια, γιατί δεν έχω εξάρι. Όταν θα αποκτήσω και εξάρι, θα μπορέσω να ανεβάσω και ένα παίκτη παραπάνω. Γι' αυτό και κρατάει το μάτος πίσω. Μπορούσε δηλαδή να βγάλει και το μάτος μπροστά, αλλά χωρίς ένα εξάρι δυνατό στο οποίο να βασίζεται, γιατί έτσι έπαιζε αυτός, δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, να αφήσει γυμνή εντελώς την ομάδα. Αυτό όμως δεν το είπε κανένας. Όλοι λένε ότι είναι κατά του μάτος και θα έχουμε προβλήματα με το μάτος. Κανείς δεν κάθισε να αναλύσει αυτό το πράγμα. Ούτε και κάποιος να μιλήσει με τον γυμναστή του και να του πει: Έλα εδώ, ρε Δερβίση, εσείς κάνετε αυτή και αυτή τη γυμναστική. Εγώ έχω δει πέντε προετοιμασίες και δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Για ποιο λόγο το κάνετε αυτό? Για άνοιξα με το καλεντάρι σου. Ξέρετε ότι θα παίξει τότε Champions League. Ναι, πού θα είσαι, ας πούμε, βιολογικά? Γιατί φορμάρισε μέσα των παιχνιδιών? Απλά αρκούνται στο να λένε ότι δουλεύει κάποια τακτική, κάποιες ασκήσεις. Κατάλαβες, αυτά εδώ. Εγώ δεν ανησυχώ όσο ανησυχεί ο φίλος μου ο Τάσος. Νομίζω ότι ο καλός ο παίκτης που θέλουν να έρθει, και το έχω εξηγήσει και από την αρχή, θα έρθει εφόσον περάσει λίγο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς αυτοί οι παίκτες που κάνουν το διαφορά. Το θέμα είναι να φάνε έτοιμος. Έτοιμος πάλι πιστεύω ότι δεν θα είναι, δυστυχώς. Δηλαδή αυτό είναι το το ρημάκι το ελληνικό το πρωτάθλημα. Άρα, δεν πρέπει να το οποίο το ρημάξαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, το φέραν σε αυτό το χάλι και δεν μπορεί τον παίκτη τον καλό να τον ψήσει να έρθει στην Ελλάδα. Γιατί ξέρει ότι το κασέτο αυτομάτως πέφτει. Γιατί αν πας και παίξει την Everton στην Αγγλία, από εκεί που στοιχίζει 1 εκατομμύριο θα στοιχίζει 3. Αν έρθει και παίξει, ρε φίλε, στον Άρη, στον Μπάουκ, στον τέτοιον, από εκεί που παίζει στο 1 εκατομμύριο θα παίζει τα 800 χιλιάρικα. Αυτό είναι. Όλη η ιστορία εκεί είναι. Εντάξει, ρε φίλε, αυτό δεν σε αφορά όμως εσένα. Το τι έκανε ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, το ποια ήταν η κατάληξη. Εσύ κοιτάς να κάνεις τον επόμενο στόχο σου. Ο επόμενος στόχος του Πάουκ, λοιπόν, είναι η είσοδος στους ομίλους της ομάδας του Champions League. Δεν είναι δυνατόν, απορούν ακόμα και στην UEFA και στη FIFA, ότι η ομάδα του Πάουκ να μην έχει μπει ποτέ στην ιστορία της ομάδας του ομίλου του Champions League. Έχει παίξει η Ζούρντε Βάρεγγεμ, έχει παίξει από ένα ανόρθωση κτλ. Και δεν έχει παίξει ο Πάουκ. Έτσι. Αν είναι, έχει παίξει κάποια Γάνδη, που τη λένε Γάνδη, τέλος πάντων, και δεν έχει παίξει ο Πάουκ. Μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει, ναι, αλλά κάτι γίνεται κάθε χρόνο, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Μία με τον Ίβιτς, πήρε κύπελλο, σκόθηκε και έφυγε. Μία τώρα με τον Λουτσέσκου, πήρε double, μας παράτησε τα κρύα του Λουτρού 48 ώρες πριν τελειώσει, πριν ξεκινήσει η προετοιμασία. Σηκώθηκε και έφυγε. Ναι, σήκω, φύγε, Ρουμάνε, το Μάιο. Έπρεπε, αφού δεν θέλεις. Εντάξει. Και αυτό που λένε για την πίεση. Και αν αυτό που έλεγε ο πατέρας του, αυτό που έλεγε ο πατέρας του, ότι δεν τον πήρανε ποδοσφαιριστές που ζήτησε. Άτε, και ξέρω εγώ. Δεν είναι παπάδες τώρα. Βέβαια, τι είναι. Ωραία. Αυτό είναι παπάδες. Να σου πω κάτι. Μετά το Μάιο, αφού ήξερες ότι θα φύγει ο Κάνιας, ο Σάκοφ κτλ., γιατί δεν φρόντισες να φέρεις ένα εξάρα και ένα, για τη θέση του Κάνιας και ένα για τη θέση του Σάκοφ? Αφού ήξερες ότι δεν το θέλουν, δεν του θέλουν στον ΠΑΟΚ. Μα με αυτούς δεν μπορούσε να ανεβάσει επίπεδο. Έκανες κάτι. Έκανες κάτι. Αν κρατούσε το Κάνιας και το Σάκοφ, ξέρεις, τα λέγαμε όλοι. Με αυτούς τους παίκτες που πας για Champions League. Κάτσε, ρε φίλε. Να σου πω για κάτι. Είσαι τυχερός στις κληρώσεις. Ναι. Περνά, σου λέω, στο μέλλον του Champions League. Πού θα πας με Κάνιας και Σάκοφ? Θα πάρεις κι άλλον. Δεν θα πας πουθενά, εννοείται. Δεν πας με αυτούς. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και ένα νέο στόχο. Το θα πάρεις κι άλλον. Πότε, όταν ξεκινήσουν να παίζει τους ομίλους, πότε θα προσαρμοστεί, πότε θα εγκλιματιστεί, πότε θα μπορέσει να αποδώσει. Ο παιχταράς ο καλός δεν χρειάζεται τόσο μεγάλη προσαρμογή. Ναι, αλλά παιχταράς καλός δεν έρχεται επίσης στην Ελλάδα από λίγο. Έρχεται όσο άρα πρέπει να πάρει. Πίπεδο. Δηλαδή στον Αύγουστο, εγώ πιστεύω ότι ναι, μετά, μετά το 15 Αύγουστο. Μαζί σου, αλλά πρέπει να φροντίζεις έτσι το ώστε αυτούς που πληρώνει η Αδρά και χοντρά ο Ιβάν Σαββίδης. Μαζί σου. Να φέρουν, για αυτή τη δουλειά το κάνουν. Να φέρουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είναι πρωτοκλασάτοι, αλλά έχουν διακριθεί για την ποιότητα που έχουν. Έχουν μέλλον μπροστά τους. Να υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος μπορεί να τους δουλέψει με άριστα το 10, αν αυτοί παίρνουν 6, να τους κάνει το 8, για να μπορέσει να τα απεξέλθεις στις υποχρεώσεις. Γιατί γνωρίζει ότι δεν έρχεται ο καλός ο παίκτης επειδή έγιναν όλα αυτά με Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, ΑΕΚ κτλ. Τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό δεν πρέπει να μεριμνήσει κάποιος για να το κάνει.
Γι' αυτό και τον Μπράγκο. Ή τι άλλο πρέπει να κάνεις, Γιώργο, τι άλλο πρέπει να κάνεις. Πρέπει να προωθήσεις τα παιδιά από τις υποδομές. Έτσι. Ναι, αλλά εκεί δεν είναι ο μανατζαρέος να πάρει την κουκουρούκου του. Με κατάλαβες τι γίνεται. Εμένα με κάλυψε η απάντηση του Θοδωρή, γι' αυτό ήθελα να ακούσω, γιατί τον ακούω πάρα πολύ καιρό και σέβομαι τα λοιπά ανθρώπους που ξέρουν, έτσι. Εγώ θέλω να μαθαίνω, ρε παιδί μου, και εμένα μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Αλλά και εσύ προσωπικά τάσου τα λοιπά, να πούμε, έχεις δίκιο σε αυτά που λες. Το θέμα είναι ότι όλοι μας το ξέρουμε, αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται μέσα στην ΠΑΕ. Δηλαδή, κάθε αυτό που είπες, ο ένας πήρε τίτλο, έφυγε, ο άλλος πήρε double, έφυγε. Τι γίνεται, έτσι. Αυτοί που είναι μέσα που τους πληρώνει, όπως θες αδρά, ο Ιβάν Σαββίδης, τι κάνουν, τι δουλειά κάνουν μέσα εκεί. Γιώργο μου, ξέρεις τι έγινε, είναι ότι παίρνει τίτλο και το αμέσως επόμενο βήμα, επειδή πέρσι του είπε ο Ιβάν, και όλοι το ξέραμε, ήταν κοινό μυστικό, ότι ξέρεις τι, δεν με ενδιαφέρει η Ευρώπη, παίρνει απλά στους ομίλους να μην έχουμε προβλήματα και πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό φυσικά στο είπε, αλλά δεν υπολόγιζε ότι θα παίξει με πέντε χωριά. Δεν σου είπε να πας να κατεβείς χωριό. Πλην της Τσέλσης, οι άλλοι δύο ήταν να είχαμε να λέγαμε αρκούδες να αρμέγαμε. Ακριβώς. Λοιπόν, φέτος όμως άλλαξαν τα πράγματα. Σου λέει η Ρουμάνη και αυτό που έλεγε για την πίεση. Βεβαίως να υπάρχει πίεση. Όταν είσαι σε μια μεγάλη ομάδα και ζητάς τα πολλά τα λεφτά, δεν θέλω να βγαίνεις σε εφημερίδες και να λες εγώ για τους τίτλους και τα πρωταθλήματα. Θέλω να μου το αποδείξεις. Φοβήθηκε ότι αν δεν μπει φίλε μέσα στους ομίλους του Champions League θα έχει και θέμα. Κατάλαβες, γι' αυτό και σηκώθηκε και φύγει ο Ρουμάνος και πήγε για τα λεφτά, για τίποτα άλλο. Έτσι, για τα λεφτά πήγε, έτσι με Θοδωρή μου, συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, σας αφήνω να κάνετε διάλειμμα, χάρηκα πάρα καλά, πολύ για την ευχαριστώ. Γεια σου, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο. Μπρεϊκάκι, αφού δεν έχει γραμμούλα, πάμε να κάνουμε το τελευταίο διαλεπτάκι, 2-3 λεπτάκια. Ερχόμαστε με ένα γεμάτο τεταρτάκι, 23-10-287 και 3 οχταράκια. Ράδιο Μπαρμίτα, Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ και ο καλός μας φίλος και ακροατής της εκπομπής, ο Θόδωρος από το Ανόβερο. Δώσ' το λίγο. Εκεί είσαι. Λατ Βαντάμος. Τώρα 10 λεπτά θα είμαστε συντροφιά παρέτσα μαζί σας. Ράδιο Μαρμίτα είναι η εκπομπή. Τάσος Τρέγιας πλέον στο μικρόφωνο με τον φίλο μας τον Θόδωρο από το Ανόβερο. Εδώ. Η μουσταρδο μαγιονέζα αποχώρησε. Έτσι. Είχε μία... υποχρέωση να την πούμε. Πέστε και έτσι. Okay, εντάξει, ένα ραντεβουδάκι για το παιδί μας. Στο καλό να πάει. Ούτως ή άλλως, σε αυτά δεν μπορώ να πω τίποτα για το Ζάχο. Είναι συνεπέστατος, είναι εργατικός. Έτσι. Δεν κάνει κοπάνες από την εκπομπή. Οπότε δικαιούται να λείψει και μισή ώρα και μισή μέρα και μια εβδομάδα. Να μην έτσι, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τώρα, το δικό μας το θεματάκι είναι στο κέντρο. Φτάνουν οι μέρες. Τη Δευτέρα θα ξέρουμε τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ 22 του μηνός. Να δούμε και τι θα γίνουν οι ομάδες σήμερα που παίζουν η Αστάνα και τα λοιπά. Έτσι, δεν ξέρουμε αν θα προκριθούν ή όχι. Για να δούμε αν θα μπει ο ΠΑΟΚ στο γκρουπ των ισχυρών για να έχει μια πιο ευνοϊκή κλήρωση με τον αντίπαλο της Δευτέρας ή όχι. Το θέμα είναι αυτό που συζητούσαμε και στο διάλειμμα, φίλε Θόδωρε. Τι γίνεται στο κέντρο. Όχι ότι ο ΠΑΟΚ δεν θέλει και τρίτο φορ, σίγουρα, αλλά αυτό είναι μεταγενέστερο. Αυτό έτσι. Που επήγει, αυτό που καίει, αυτό που ζεματάει τον Φερέιρα και τον ΠΑΟΚ εν όψει τα προκριματικά του Champions League είναι το κέντρο. Τι γίνεται, τι κάνουμε. Το κέντρο, φίλε, σου είπα. Αυτός εδώ, επειδή παίζει με ρόμβο στο κέντρο, θέλει έναν ακόμα που κόφτει πίσω από το οχτάρι του. Αυτή τη δουλειά θα την αναλάβει κάποιο οχτάρι. Θα αναγκαστεί να στείλει περισσότερες επιθέσεις πλάγια. Γιατί δεν έχει τον παίκτη ο οποίος θα κυνηγάει δεξιά-αριστερά τα ντουμπλαρίσματα. Και από εκεί και πέρα, σου είπα τώρα τι έκανε. Έκανε μια μεγάλη μαγιά. Κανένας δημοσιογράφος δεν το είδε. Έχει βάλει τον Μπίσεσβαρ αριστερά μπροστά. Έχει βάλει τον. Τον Μπίσεσβαρ αριστερά μπροστά. Έχει δει φυσικά και του έχουν πει όλοι τι πάνε να πει Μπίσεσβαρ. Πέρσι, παιδιά, ο Μπίσεσβαρ που έπαιζε καθαρά πίσω από το φορ σε κάποια φάση ή έπαιζε και δίπλα από το φορ, με το που έπαιρνε την μπάλα είχε τέσσερις παίκτες να τον κλωτσάνε. Το πώς δεν τραυματίστηκε φυσικά είναι απορίας άξιο. Δηλαδή, σε αρέσει ο Μπίσεσβαρ αριστερά. Να σου πω τι κάνει τώρα. Τον έχει αριστερά αρέσει γιατί... πίσω από το φορ. Φυσικά πίσω από το φορ. Αλλά γιατί το βάζει αριστερά. Όχι γιατί θα παίξει πάνω στον ασβέστη, αλλά γιατί τώρα όταν θα κερδιθεί η μπάλα στο σημείο που πρέπει να κερδιθεί, ο Μπίσεσβαρ από αριστερά πηγαίνει στο κέντρο. Γιατί γίνεται αυτό. Συγκλίνει προς το κέντρο. Γιατί συγκλίνοντας δεν έχει μαρκάρισμα, φίλε. Δεν έχει τρεις παίκτες να τον κυνηγάνε. Έχει έναν. Ο Μπίσεσβαρ στο ένας εναντίον ενός είναι σαν να μην έχει παίκτη. Μπορεί να σου βγάλει και κάθετη πάσα. Μπορεί να παίξει ένα-δύο να μπει μέσα να κάνει γκολ ο ίδιος. Μπορεί και να σουτάρει. Οπότε έχοντας αυτό εδώ και το απρόβλεπτο, βγάζει τον αριστερό μπακ να παίρνει τη θέση του Μπίσεσβαρ πάνω στον ασβέστη δηλαδή για να μαρκάρει και για να έχει πλάτο στο γήπεδο. Εκεί ποιο θα παίξει κανονικά τώρα αριστερά.
Αριστερά ο Γιαννούλης, φίλε, έχουμε παίκτη ή ο Ροντρίγκο, ο οποίος μπορεί να το. Όχι, όχι, μπροστά. Μπροστά, Πάκπομ. Μπροστά, αριστερά. Μπροστά, αριστερά, ο Μπίσεσβα είναι. Στην ευθεία είναι εξτρέμο ο Μπίσεσβα. Σαν εξτρέμ, σε αυτό εξτρέμ, ας πούμε, ας το πούμε έτσι. Mm. Αυτό το τρίκα έκανε, εγώ το είδα στις προπονήσεις. Ο Στόχ πού θα παίξει. Ο Στόχ, η θέση του είναι. Αυτή τη στιγμή τον έχει βάλει εσωτερικό μέσο, τρίτο, για να βγαίνει σαν δεύτερο φορ. Η θέση του κανονικά σε 4-3-3, άμα το δει σαν σχηματισμό. 4-3-3 δεν θα παίξει. Δεν θα παίξει ακριβώς. 4-3-3 είναι έξω αριστερά. Mm. Τον είδε, πήγε να το δοκιμάσει σε 4-3-3. Το σύστημα που παίζει ο Φερέιρα που θα παίξει. 4-4-2. Τώρα τον έβαλε δίπλα στο φορ και τώρα θα το βγάλει πίσω αριστερά από τον Μπίσεσβαρ. Σαν εσωτερικό μέσο δηλαδή. Πίσω αριστερά από τον Μπίσεσβαρ. Αφού αριστερά θα παίζει ο Μπίσεσβαρ. Πώς θα την Μπίσεσβαρ, εσωτερικό μέσο. Γιατί από του δύο του κέντρου ο ένα παίζει. Πίσω από τον Μπίσεσβαρ, έτσι όπω το λε, ήταν ο Γιαννούλη. Ή ο Ροντρίγκο. Όχι, όχι τόσο πίσω. Περίμενα να σου πω. 4-4-2. Βγάλει την άμυνα. Ναι. Έχει άλλου έξι okay. παίκτες μπροστά. Αντί για να, έτσι. Τον Μπίσεσβαρ τον έχει. Έχει το κέντρο, τον έχει το στόχο. Τέρμα αριστερά. Τον έχει δίπλα αριστερά στον φορ. Και είναι, και είναι και κοντά στον Μπίσεσβαρ. Κατάλαβε. Δεν μπορεί όμω να τον υποστηρίξει σε απόλυτη ευθεία με τον φορ. Οπότε θα το βάλει να συγκλίνει περισσότερο προ τον Μπίσεσβαρ. Θα κάνει ένα τρίκι. Άρα μπορεί να παίζει και πίσω από τον φορ ο στόχο. Μπορεί να παίζει, αλλά δεν είναι τόσο καλό. Γι' αυτό θέλει όταν θα συγκλίνει ο Μπίσεσβαρ προ τον φορ. Πλάγιο δεν είναι στόχο. Όταν θα συγκλίνει ο Μπίσεσβαρ στο κέντρο, τότε ο στόχο θα βγαίνει πλάγια. Γιατί από πλάγια μπορεί να έχει την κάθε. Δηλαδή, εσύ πιστεύει ότι ο Φερέιρα θα καταλήξει στον Μπίσεσβαρ να παίζει αριστερά. Ο Μπίσεσβαρ θα είναι το τρίκο. Μπροστά το Γιαννούλη. Θα παίζει αριστερά και θα συγκλίνει, θα γίνεται φορ. Γιατί εμένα ο Μπίσεσβαρ μου αρέσει πολύ περισσότερο πίσω από τον φορ. Βέβαια, αλλά γι' αυτό θα ξεκινάει από αριστερά για να συγκλίνει. Κατάλαβες. Και αριστερά θα φεύγει ο. Γιατί να συγκλίνει, φίλε, από αριστερά και να μην έχει τη θέση για να μην πίσω έχει από μαρκάρισμα. Τον φορ. Για να μην έχει μαρκάρισμα. Το μαρκάρισμα θα το έχει ούτως ή άλλως, φίλε. Δεν θα το έχει. Επειδή είναι ο Μπίσεσβαρ θα το έχει. Δεν θα το έχει από εκεί γιατί δεν μπορεί να αφήσει τη θέση του ο παίκτης. Είναι λίγο δύσκολο. Εσύ να το κάνει. Τι πιστεύει, δηλαδή, ότι αυτό το που βλέπει ο προπονητή, α πούμε, ο Φερέιρα, οι άλλοι προπονητέ δεν το βλέπουν, το καλύψουν. Εκεί ποντάρει ότι δεν θα το δούνε. Δεν ξέρω. Είναι, κοίταξε, αυτός παίρνει τα 2 εκατομμύρια, τα παίρνουμε εμείς. Σωστό είναι, και αυτό. Σωστό και αυτό. Αυτός προσπαθεί να κάνει να βγάλει άσο από το μανίκι του. Επιθετική τακτική. Αυτός διδάσκει, έτσι. Να περιμένω να δούμε και τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις, γιατί σίγουρα θα γίνουν μεταγραφικές κινήσεις. Εντάξει. Όπως τώρα δοκίμασε και το στόχο με πλάτη να παίξει ένα παιχνίδι. Τώρα, εντάξει, και φυσικά πέτυχε πανταγωγός. Μπορεί να γκρινιάζουμε λίγο γιατί αργήσανε. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Όπως διψούσαμε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος τόσα χρόνια, έτσι διψάμε τώρα μετά τον double που κατακτήσαμε έτσι για τον επόμενο στόχο. Ο επόμενος στόχος δεν είναι άλλος εκτός από την είσοδο της ομάδας στους ομίλους του Champions League. Έτσι. Εκεί που δικαιούται να βρίσκεται, στην κορυφή του Everest. Γιατί ο ΠΑΟΚ μπορεί να είναι το αφεντικό της χώρας εδώ και μία τριετία. Έτσι ακριβώς. Γιατί φέρνει συνεχόμενους τίτλους. Παίρνει τα κύπελα, τα τρία συνεχόμενα κύπελα. Πήρε τον double πέρσι αέτητο στο πρωτάθλημα και αέτητο σε όλη την Ευρώπη. Άθλο έκανε. Αλλά γιατί δύο double συνεχόμενα. Στη συνείδησή μας. Το ένα το κλεμμένο και το κανονικό και πέρσι. Και βαθμολογικά, όχι συνείδησή. Εντάξει, μας. Και βαθμολογικά. Τώρα μπορεί να βγει η υπουργική απόφαση και να μας αφαιρέσουν άλλους 20 βαθμούς. Καθόλου τίποτα δεν είναι πιθανό. Αλλά επειδή αυτή η ομάδα πρέπει να συνεχίζει να πετυχαίνει τους στόχους, να συνεχίζει να φέρνει διακρίσεις και στον ευρωπαϊκό χώρο πλέον, γιατί στον ελληνικό, οκ, okay, είσαι το αφεντικό της χώρας πλέον, είπαμε, πρέπει να γίνουν τα δύνατα δυνατά και ο ΠΑΟΚ φέτος να κάνει την είσοδό του για πρώτη φορά στους ομίλους του Champions League. Πάση θυσία. Αν γίνει αυτό, με τον Άρφα Β' τρόπο. Αν γίνει αυτό, ο πρόεδρος μας που δεν είναι καβούριας όπως οι άλλοι, που έχει μεγάλο όραμα και σκορυδεύει ο φίλος μου ο Ζάχος εδώ πέρα, γιατί Ζάχος δεν μπορεί να το φτάσει. Σκορυδεύει από αντίδραση. Ακριβώς. Θα σου φέρει, φίλε, θα σου τρίβει, θα σου πει 30 πήρα, θα τα ρίξω και θα σου φέρω αυτούς που αξίζουν για 30, που δεν το έχει κάνει καμία ελληνική ομάδα. Θα σου φέρει παίκτες οι οποίοι θα παίζει με 10 παίκτες και θα είναι σαν να παίζει με 12. Γι' αυτό και θα τους πληρώσεις αυτά τα λεφτά που θα τους πληρώσεις. Όλο το κόλπο γκρόσο είναι τώρα στο να μπούμε μέσα. Εγώ πιστεύω ότι θα μπούμε. Είμαι αισιόδοξο φέτος. Όταν μας πάνε δύσκολα όλα τα πράγματα, το δεις στην ιστορία μας, τόσο τα γυρίζουμε. Και εκεί που πάνε όλα ομαλά και λες φέτος είμαστε έτοιμοι και θα περάσουμε, εκεί σου έρχεται η κατραπαγιά. Δηλαδή πέρσι αυτό με την Μπενφίκα, ας πούμε, που πήραμε 1-1 και ήρθαμε εδώ μέσα, προηγήσαμε τον Μπρίγιοβιτς και έχουμε μεθύσει όλοι. Ποιος περίμενε τώρα μετά το 1-0 του Μπρίγιοβιτς? Παίζουμε εσύ, αν περίμενες, ότι θα χάσεις αυτό το παιχνίδι, ρε φίλε. Στο 1-0. Όχι. Έτσι πως ήταν η Τούμπα. Αν έβαζε ο Λιμιός εκείνο το 2-0, τι θα γινόταν? Θα γινόταν πανζουλισμός, θα έτρωγε μία μούτζα γκολ η Μπενφίκα. Θα έφευγε από το γήπεδο. Θα έτρωγε, σου λέω, μία μούτζα γκολ μόνο με τον κόσμο η Μπενφίκα. Ποια Μπενφίκα και Κλάιν Μάιν. Έγινε στραβή τότε εκεί με τον Πασκαλάκη που έγινε εκεί, αναμπούλα και τα αυτό.
έγινε το ισοφάρεση και εκεί. Και εκεί μπεφίκα, φίλε, το οχτάρι τη ο Πίντσε. Εκεί μίλησε και η εμπειρία μια ομάδα που παίζει ανελειπώ εδώ και πάνω πολλά χρόνια στο Champions League, αλλά και. Τι άλλο, η ποιότητα. Έτσι. Γι' αυτό λέμε, αυτό που μπορεί να καλύψει ο ΠΑΟΚ για να μην του στοιχήσει μετά τη φυγή του προπονητή που ήξερε την ομάδα εδώ και δύο χρόνια, είναι να φέρει ποιότητα. Έτσι. Να φέρει ποιότητα στο κέντρο, να φέρει ποιότητα πίσω αριστερά, να φέρει ποιότητα μπροστά στο φορ. Για να μπορεί να καλύψει αυτό το κενό. Μόνο έτσι καλύπτεται το κενό. Όσο πιο νωρίς το καταφέρετε να το κάνετε, τόσο λιγότερες και μικρότερες συνέπειες θα έχει η ομάδα. Γραμμές δεν παίρνουμε, παιδιά, μην τηλεφωνείτε. Αύριο θα τα ξαναπούμε. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Πάμε λίγο στα διαδικαστικά και θα κανεκτήσουμε τους φίλους και το Θόδωρο εδώ πέρα και θα την κοπανίσουμε. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ ήταν η Mazda Μανατίδης, εξειδικευμένο συνεργείο Mazda. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός είναι ο Ιωάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας πάντα ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει τώρα το Mazda του στην Παπάφη 205 και τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2310-924-931. Εδώ ήταν κοντά μας και ο αδερφός ο Βασίλης με την Ψάρο Ταβέρνα Κάρε Κλάς σε ένα εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα. Φίλοι και φίλες, απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας, καλαμαράκια, κταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο σαγανάκι, ολόφρεσκα ψάρια και όλα τα special αχνιστά μύρια μας μαγειρεμένα, όχι μόνο με τον τρόπο που λέμε τα αχνιστά, αλλά με διάφορες ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Απογειωθείτε επίσης γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένες δετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Πού συμβαίνουν όλα αυτά? Ψαροταβένα Καρεκλάς, με ιστορία από το 1938 στην παράδοση Θεσσαλονίκης. Αργοναυτών 1 και Θεμιστοκλής Οφούλη 76 στην Καλαμαριά. Στο Καραμπουρνάκι δίπλα από το ΣΑΡΚ. Τηλέφωνο ρεζερβέ για τις κρατήσεις σας. Βιαστείτε λίγο και τηλεφωνήστε. Σημειώστε το τηλέφωνο για να εντυπωσιάσετε όλη την παρέα σας εκεί που θα τους πάτε, για να τους δείξετε τη θέα όλης της πόλης. Πραγματικά βουτάτε από εκεί που κάθεστε το ποδαράκι στη θάλασσα. 2310-413-230 2310-413-230 θα σηκώσει το τηλέφωνο ο αδερφός Βασίλειος και θα κάνετε τις κρατήσεις σας για να καραγουστάρετε στην Ψαροταβέρνα Κάρε Κλάς. Να ευχαριστήσουμε και το πρατήριο υγρών καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχνική ΔΙΣΑ και ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στη τιμή του απλού καθημερινά. Ένα πρατήριο που σας αλλάζει τα λάδια στο όχημά σας με μεγάλη ποικιλία πολυπαντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Όλα θα τα βρεις στο πρατήριο εγώ καυσίμου Τεχνική ΔΙΣΑΚ, Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-611-256. Άλλωστε η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Και τέλος, να ευχαριστήσουμε το κομμωτήριο Ανανέωση. Κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια στη φίλη μας την Πόπη, με τα χρυσά της τα χεράκια σας κάνει κουκλάκια όλους και όλες. Καλά ακούσατε. Ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Πού? Κομμωτήριο Ανανέωση. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετέωρων. Γράψτε το τηλέφωνο και τηλεφωνήστε 2310-616-999, 2310-616-999, να ανανεωθείτε οικονομικά και να γίνετε κουκλάκια πραγματικά από τα μαγικά χεράκια της φίλης μας της Πόπης. Φίλε Θόδωρε, να σε ευχαριστήσω που ήρθες εδώ στην εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ. Για τα πανέμορφα και πολύ ακριβά δώρα που μας έκανες. Σιγά. Όχι, είναι φανταστικές οι μπλούζες που μας έφερες, φίλε. Είναι ποιοτικότατες, είναι μάρκας, είναι πανάκριβες. Σε ευχαριστούμε και για τα καφεδάκια που μας κέρασες. Τι να πω, δεν έχω λόγια, είσαι πραγματικός φίλος. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. Γιατί όχι μόνο είσαι ακροατής της εκπομπής εδώ και πολλούς μήνες, αλλά πλέον είσαι και ένας πολύ καλός φίλος μας. Ένα ευχαριστώ, είναι Τάσο, για τη συντροφιά που μας κρατάτε εμάς όλους, έτσι. Για
το τι νιώθουμε εμείς οι Έλληνες του εξωτερικού, που είμαστε τόσο μακριά και ερχόμαστε τόσο κοντά. Η καθημερινότητά μας γίνεται πλέον ίδια με αυτή που είχαμε στην Ελλάδα, γιατί δεν έχουμε να σκεφτούμε το πώς θα μιλήσουμε με τον Φρίτς και με τον ένα και με τον άλλο. Βάζουμε το ραδιόφωνο, φίλε, είναι μεγάλη πόθηση το ραδιόφωνο. Ξεχνιέσαι. Φτάνεις αλλού, δηλαδή φτάνεις σαν να είσαι μέσα στην Ελλάδα. Βάζεις τα αμάξι και ακούς, γουστάρεις. Ναι, συνέχεια στα ακουστικά, μέσα στη δουλειά, δεν έχει σημασία. Όπου είσαι, βάζεις τα ακουστικά και είναι σαν να είσαι στην Ελλάδα. Δεν έχεις, χαίρομαι πάρα πολύ, και εγώ και ο Ζάχος, που είμαστε συντροφιά σας, είμαστε η παρέα σας. Και περνάμε όμορφα καλά έτσι μαζί. Γιατί όλοι μαζί είμαστε. Πάνω και θα το δείτε και από τα παιδιά, ναι, τα όλοι μαζί είμαστε μια παρέα. Έχω ανέβει, καταλαβαίνω τι λες. Ανέβηκα το 2011. Ήταν ο Ζαχαρίας, ο φίλος, ο Φαντίδης επάνω στο, στο σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Ζήριχης, θύρας 4. Ωραίος. Με καλέσανε, τότε ήμουνα σε άλλο ραδιόφωνο. Ανέβηκα, κόψαμε την πίτα, παρευρέθησα στην εκδήλωση. Ήταν μια φανταστική συγκινητικότατη εκδήλωση που πραγματικά κατάλαβα το πόσο παοξίδες είναι τα παιδιά του εξωτερικού. Είναι δύο φορές ΠΑΟΚ τα παιδιά του εξωτερικού. Κλαίνε πραγματικά για την ομάδα. Και όταν παίζει η ομάδα, πραγματικά γίνονται θυσία και δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος που δεν έχει πάει έξω να δει αυτά τα παιδιά την ώρα του μάτς πώς προσιλώνονται, πώς παθιάζονται, πώς τρελαίνονται, πώς αρρωσταίνουν, πώς αγαπάνε, πώς στηρίζουν, πώς πραγματικά πεθαίνουν για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Δεν μπορούν να καταλάβουν με λόγια τι εννοούμε. Το έζησα. Το είδα από κοντά, με φιλοξένησαν μία εβδομάδα. Να είναι καλά ο Ζαχαρίας, με είχε στο σπίτι του, εκεί τα παλικάρια. Και πραγματικά έπαθα την πλάκα της ζωής μου. Ήταν μία εμπειρία ζωής για μένα. Έτσι. Που παρευρέθησα με παοξίδες του εξωτερικού. Φοβερό, φοβερό. Και κάτι, μια παράκληση, παύλα παράπονο, κλείνοντας, στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Κάτι να γίνει με, όταν βλέπουμε από το ΠΑΟΚ TV, το έχουν αποκλεισμένο στη Γερμανία, στην Αλβανία και στην Κύπρο. Και στην Ολλανδία νομίζω. Ναι, γιατί ρε φίλε, εμείς διψάμε για ΠΑΟΚ. Δηλαδή ας πληρώσω 5-10% ευρώ, δεν με νοιάζει. Ας πληρώσω μια συνδρομή το χρόνο. Δεν το έχω το θέμα. Άρα θα το ρωτήσω, θα ρωτήσω τη ρεπόρτερ. Γιατί είναι μπλοκαρισμένο στη Γερμανία. Θα ρωτήσω ή την Ελένη, την Μπούντου ή τον Στέριο ή τον Γκόλκα. Θα μάθω και θα. Ας το μεταφέρουν αυτό γιατί πολλοί κόσμοι διψάμε για δηλαδή, να. Δηλαδή τα παίζει το ΠΑΟΚ TV τώρα στα φιλικά, δεν το βλέπετε στη Γερμανία. Είναι αποκλεισμένο, μπλοκαρισμένο. Γράφει ότι είναι μπλοκαρισμένο και γίνεται. Με συνδρομή έτσι 2 ευρώ, ξέρω εγώ 3, ναι, πόσο αυτό είναι. Να μας κάνει ναι. PayPal κάπου να γίνει πιο, να μην είναι τόσο τεχνοφοβική, να μπορείς με ένα απλό link, με ένα κάτι, με μια PayPal, να μπεις μέσα να πληρώσεις με την PayPal, με την ψωτική σου για όλο τον χρόνο να έχεις συνδρομή. Θα μεταφέρουμε το αίτημα αυτό από όλα τα παιδιά και τους φίλους της Γερμανίας, από όλους τους παοξίδες Γερμανίας. Μας ακούνε και νομίζω κάποιοι υπεύθυνοι από την PayPal να το μεταφέρουν και αυτοί. Οπωσδήποτε, γι' αυτό και το λέμε στο ραδιοφωνικό το βήμα. Καλά γιατί κάνετε το ερώτημα και θα θέλαμε πραγματικά μια απάντηση γιατί. Υπάρχουν χιλιάδες φίλοι του ΠΑΟΚ στη Γερμανία, στην Αυστραλία, στη Σουηδία, στην Αγγλία, στην Ελβετία, στον Καναδά και όπου αλλού έχω ξεχάσει, στην Αμερική. Παντού, έτσι. Αλλά και είναι κακό να μην μπορούν τα παιδιά της Γερμανίας να δουν τα μάτς του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως ευχαριστώ πάρα πολύ και όλο το κοινό της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα εδώ μετά στο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο στις 7.30 πάλι. 7.30 με 10. Να είστε όλοι σας καλά. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ο Νίκος Ομοσχοβίτης έχει αδίουλα. Και λίγο αργότερα η εκπομπή Ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Από Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Τρέγια, Ζάχο Ντρούλινγκ, τον αδερφό τον Θόδωρο. Πολλά χαιρετίσματα στα παλικάρια στο Ανόβερο που μας ακούτε και όπου μας ακούτε. Και πολλά χαιρετίσματα στον αδερφό του Μιχάλη τον Παπαδόπουλο και την οικογένειά του στην Μπάργα, το Παοξάκι από το Club Παοκ Μελβούρνης. Έτσι, και τον Βασίλη τον Καβαδί εδώ, τον ηχογλύφτη της εκπομπής. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τρίτης. Auf Wiedersehen.